Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις και πως το πεις περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι. Σε όλους. Και σε όλες. Μάλιστα. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Κακομοίρας. Με Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων. Με Γιάννη Διτσιράπη στο production. Μάλιστα. Με την Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54.340 με δύο διαγωνισμούς και για σήμερα με τη σελίδα μας στο Facebook Μετρόπολης 95,5 για εσάς οι οποίοι θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ρε το Facebook. Ο ένας διαγωνισμός για την παιδική παράσταση, παιδική θεατρική παράσταση, Πινόκιο. 10 φίλοι ή φίλες θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Γράφετε α02, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54344. Ο άλλος διαγωνισμός. Έχουμε 10 δωρεάν συμμετοχές για τα 5 χιλιόμετρα για τον Πρωτέργεια 5ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Μπες και εσείς τώρα να νικτήμι του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5. Γράφετε α03, αφήνετε τη λέξη κενό, τη λέξη νυχτερινός, μαραθώνιος, ημιμαραθώνιος, ό,τι θέλετε. Και το ονοματεπώνυμό και το αποστέλνετε στο 54344. Α03 κενό. Ονοματεπώνυμο μαραθώνιο ονοματεπώνυμο ή νυχτερινό μαραθώνιο ονοματεπώνυμο στο 54344. Α02 κενό. Πρεμιέρα για το θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54344. Μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Εσχιάδη Μπαλοδήμο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Εταιρεία η οποία φροντίζει να έχετε τα καλύτερα αυτοκίνητα με εξουσιοδοτημένο σέρβις, με απίστευτες προσφορές. Με Hyundai, με Kia και με το Skoda Rapid για τους φίλους οδηγούς ταξί στην απίστευτη, ασύλληπτη και μοναδική τιμή των 15.990 ευρώ. Μόνο για τις ημέρες της έκθεσης, οι φίλοι οδηγοί ταξί οι οποίοι θέλουν ένα όχημα το οποίο θα κοστίζει λίγο, θα καταναλώνει λίγο και θα κάνει πολλά χιλιόμετρα, το Skoda Rapid νομίζω ότι είναι η ιδανική επιλογή. Πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών είτε τηλεφωνείτε τώρα στο 2315-96-690. Εσείς ξέρατε ότι σύμφωνα με μελέτες η ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι μας μπορεί να είναι έως και 100 φορές πιο μολυσμένη από ότι η εξωτερική ατμόσφαιρα. Εντυπωσιακό, έτσι. Ρήπη, καυσαέρια και μικρόβια εγκλωβίζονται στο εσωτερικό του σπιτιού που μπορεί να έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία μας. Γι' αυτό υπάρχει το νέας γενιάς πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας Master από τα ελληνικά χρώματα Craft. Με ήπιες φωτοκαταλυτικές ιδιότητες που συμβάλλουν στην εξοδετέρωση καυσαερίων και ρήπων μέσα στο σπίτι, αλλά και την πιστοποιημένη αντιμικροβιακή δράση που βοηθά στη δημιουργία μιας πιο υγιεινής ατμόσφαιρας μέσα σε αυτό. Ιδανική περίπτωση για το παιδικό δωμάτιο, αλλά και για τους εσωτερικούς χώρους σπιτιού. Πραγματικά πρωτοποριακό. Με τους αγώνες του Champions League να μην έχουν τίποτα το περίεργο, το ιδιαίτερο, με αναμενόμενα αποτελέσματα για τους περισσότερους. Εμείς δεν τα πήγαμε καλά, ψαχθήκαμε περισσότερο, δεν μας βγήκε. Δεν μπορεί να σου βγαίνουν πάντα ό,τι επιλέγεις και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε, αλλά με ένα συμβάν το οποίο πραγματικά αλλιώς το εξέλαβα στην αρχή
και αφού έμαθα περισσότερο, γέλασα με την ψυχή μου στη συνέχεια. Δεν μιλάμε, Κωστή, πολλές φορές για τους δανεικούς ποδοσφαιριστές. Δεν καταλαβαίνω τι λες, ρε. Μιλάμε πολλές φορές για τους δανεικούς ποδοσφαιριστές. Τους δανεικούς, ναι. 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 Χτες έπαιζε Μπενφίκα με την Μπεσίκτας. Πόσο, 1-1. 1-1. Ωραία. Εγώ το πεζάσω. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ποιος σκόραρε, ξέρεις. Ποιος σκόραρε. Ο Άντερσον Ταλίσκα. Ο Ταλίσκα. Από ποιον είναι δανεικός στην Μπενφίκα. Στη... Από την Μπενφίκα. Ωραία. Δεν λες, ρε φίλε, τώρα είναι δυνατόν καρφώνει την ομάδα σου τώρα. Γιατί να μην την καρφώσει, τι είναι. Σαν και τις δικές μας ομάδες παίζει. Ένα είναι αυτό. Στάσου, να πω δύο παραδείγματα. Ναι. Δηλαδή, τι γίνεται, παίζει ο Ολυμπιακός με μια ομάδα στο Πανιόνιο, λέω εγώ, και ο Καραμάνος δεν παίζει. Ή ξέρω εγώ, παίζει ο ΠΑΟΚ με μια ομάδα και δεν παίζει ο ΧΑΦ. Πώς το λέγανε. Πώς γίνεται δηλαδή. Ή και όλες οι ομάδες. Η πρώτη φορά που... Να παίξει από ΕΛ Ολυμπιακός και να παίξει ο Γιαννιώτας. Τι ευχαριστώ. Η πρώτη φορά που χάρηκα πολύ. Τι χάρηκες. Την συμπεριφορά δανεικού ποδοσφαιριστή. Ποια ήταν. Ήτανε με τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας Βελγίου. Ναι. Τότε που από την Τσέλσι ήταν δανεικός στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Και έπαιξε και την απέκλεισε. Δεν θα έπρεπε να την αποκλείσει. Δεν είχε κίνητρο μεγάλο 100%. Να την αποκλείσει. 100%. Λοιπόν, τι έκανε. Δηλαδή, θα κάτσει να τα φάει και θα πει: ναι, δίκιο έχετε που με δώσατε δανεικό. 100%. Και εσύ τι λες τώρα, αν παίξει από ΕΛ Ολυμπιακός και παίξει ο Γιαννιώτης με τον Αποέλ. Ο Γιαννιώτας, συγγνώμη. Παίξει ο Γιαννιώτας. Γιατί να μην παίξει. Εσύ τι λες, θα κάνει την κότα, εσύ... τον πάρουν τηλέφωνο και θα τον πούνε, θα ξεφτύλες. Θα του πω γιατί με δώσατε δανεικό, να δίνατε το σεμπά που έχει ένα γκόλο σαν τον Καμαριωτίδη το Γιάννη, 130 κιλά και δώσατε μένα. Πώς. Ναι, ο Σέμπα κεφάλι, ένα σβέρκο, ένα γκόλο. Έτσι θα τον έλεγα εγώ. Θα με έπαιρνε τηλέφωνο, ξέρω εγώ ποιο. Ποιο θα με έπαιρνε, ο Καράπαπας, ποιο θα με έπαιρνε. Αν με έπαιρνε, λέω εγώ. Γιατί και στον ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει. Δεν κατηγορώ εγώ μια ομάδα μόνο. Παντού και τι να με πει δηλαδή. Ξέρεις, δεν παίξει. Και γιατί να μην παίξω, αφού είμαι δανεικός. Τι φοβάσαι. Αν βάλω Σέμπα 3 γκόλα, βάλω εγώ 0 ή 1. Αφού είναι καλύτερο, γιατί με δίνει εμένα δανεικό. Θα σε βάλω με στα δίχτυα αν μπορέσω. Αυτό θα πει δανεικό. Ναι. Τι θα πει, είδαμε εγώ προπονητή, α πούμε, σε μια ομάδα και μου πει ο πρόεδρος δεν θα τον βάλεις. Μάλιστα. Γιατί είναι δανεικός. Και άμα χάσω, θα με διώξεις. Τι λέτε. Η διαφορά είναι. Ναι. Ότι... Τον Αλέφαντο το χαιρόμουν πριν πάει. Δεν μπορείς με... Ένα λεπτό, ρε κοχέ. Τον Αλέφαντο το χαιρόμουν. Λογοδιάρια. Πριν πάει και αρχίσει με τον Κόκαλη τα γλυψίματα και με τον Μαρινάκη, τον χαιρόμουν πολύ. Γιατί ήταν στον Όφη προπονητής και τον παίρνει ο Βαρδινογιάννης ένα φιλικό και του λέει θα χάσει από τον Πετρόπουλο 1-0. Ναι, του λέει πρόεδρε, 3-1 το μάτς. Με ξύλο. Έτσι το θέλω. Όχι, ναι, πρόεδρε, όπως τώρα θα χάσω 2-0. Να και σας παίρνεις, ρε φίλε. Με πετάς, με διώχνεις, με ρίχνεις στα σκουπίδια. Ωραία. Εγώ θα σας αποδείξω ότι μπορώ. Δεν έχω δίκιο. Είπα όχι. Εντάξει, ναι. Απλά λέμε τι ισχύει στην Ελλάδα και τι ισχύει έξω. Ναι. Στην Ελλάδα, εντάξει. Ναι. Στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, χώρα των απαταιώνων, να πούμε. Όχι. Δεν κατάλαβα. Βγαίνει ο άλλος, ο καθηγητής της αλητείας και σου λέει θα δαγκώσει το χέρι το οποίο. Ποιος είναι ο καθηγητής της αλητείας. Ο δημοσιογράφος ο Κόκκινος, ο οποίος σου λέει ο Ηρακλής έδωσε δανεικό στην ομάδα του Φουφουτιακού ένα παίκτη. Ναι. Και σου λέει δεν απέξει αυτό τώρα, εννοείται. Ναι. Ο φίλαθλος τι λέει. Ας τον Κόκκινο και τον Ραπτόπουλο. Ας τον Παράγοντα. Να συνεννοηθούμε γιατί και ο φίλαθλος είναι λαμός. Διαβρωμένος είναι και ο φίλαθλος. Ναι. Η νοοτροπία είναι ασφαλή. Αν βάλει γκολ ο Γιαννιώτα στον Ολυμπιακό. Την τρέλα μου μέσα. Η νοοτροπία είναι ασφαλή. Θα τον βρίζει ο Βλάκα στον Ολυμπιακό. Η νοοτροπία είναι ασφαλή. Άμπρα, είστε λαμό για όλοι. Η νοοτροπία είναι ασφαλή. Είμαστε λαμό για όλοι, μάλλον. Λοιπόν, η νοοτροπία είναι ασφαλή. Εντάξει, και λέει, τι θα φιλήσει το χέρι που σε ευλογεί, σε βοηθάει. Τι σε ευλογεί, αφού είσαι διώχνει δανεικό. Ρε φίλε, δανεικό σε δίνει. Και εσύ πρέπει να το αποδείξεις. Δηλαδή θα πάει... Ότι έκανε βλακεία, ναι, ναι, που σε έδωσε δανεικό. Δηλαδή θα πάει ο Χατζησαΐας δανεικός, ας πούμε, στην Τρίπολη. Λέμε παράδειγμα. Ναι. Και απέξει πάω ΟΚ Τρίπολη. Και δεν κοιτάξει ο Χατζησαΐας να κατεβάσει τα κεφάλια. Θα τον βρίζουν. Ποιο θα τον βρίζει. Θα τον βρίζουν. Και εγώ και εγώ... Θα βρεθεί ο κόσμο, ναι, ο οποίο. Και εγώ θα είμαι, αν είμαι παίκτη και με βρίζουν, θα πιάνω τα γεννητικά μου όργανα και το λογικό, το σωστό. Α, σήμερα δεν πάνε να με βρίζουν. Συμφωνώ. Δεν πάνε να με βρίζουν. Συμφωνώ. Του έχω γραμμένου. Συμφωνώ. Λοιπόν. Θέλει ο φίλο σχόλιο για Σιδηρόπουλο. Αλητία, φίλε. Τι έκανε ο Σιδηρόπουλο, γιατί είναι που αλητία. Τον καλέσανε. Τον καλέσανε γιατί. Για τη φάση του πέναλτη. Ποιο πέναλτη. Πέναλτη είναι. Ποιος, για ποιο Λιβαδιά. Λιβαδιά Παναθηναϊκό. Ναι. Τι έκανε. Τον καλέσατε, τον παραπέμψανε. Πέναλτη είναι. Το πρώτο, αυτό το πέμπτο. Πέναλτη. Γιατί είναι πέναλτη. Γιατί το ανατρέπει τον. Πώς τον ανατρέπει, αφού μαζεύει τα πόδια. Για μένα τον ανατρέπει. Για σένα μπορεί να τον ανατρέπει. Αφού μαζεύει να τα πόδια. Να μην πω τη γνώμη μου. Τι γνώμη, στην αλήθεια να πεις. Πέναλτη δεν είναι αυτό το οποίο έδωσε χτες στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ποιος. Το οποίο δεν υπάρχει σε ποτέ. Λεπτό. Είναι πέναλτη του Παναθηναϊκού. Ναι, για γιατί είναι πέναλτη. Λες να τα παίρνω από τον Αφραγκούζο. Βρε, όχι, εσύ είσαι άσχετο. Γι' αυτό. Άσχετο είμαι. Δεν τα παίρνει από τον Αφραγκούζο. Τι γνώμη μου λε. Ξέρει ότι ο άλλο πήγε.
Και μάζεψε τα πόδια του και άλλο έπεσε πάνω στα μαζί. Άργησε να τα μαζέψει. Ποιο άρχισε να τα μαζέψει. Τον ανέτρεψε. Καλά τον κάνα το τον Σιδηρόπουλο. Ανέτρεψε. Καλά τον κάνα το Σιδηρόπουλο γιατί δεν ήταν πέναλτι. Γιατί είναι αλητία. Ποιο ήταν πέναλτι. Αν έπαιζε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και μάζευε τα πόδια του ο Τζαβέλα και έπεφτε ο Μπέρκ, τι θα λέγατε. Τον θεωρώ το Σιδηρόπουλο, το θεωρώ το Σιδηρόπουλο, ναι, το πιο σοβαρό Έλληνα διαιτή. Δεν υπάρχει σοβαρό Έλληνα διαιτή. Εγώ λέω, το θεωρώ το πιο σοβαρό Έλληνα διαιτή. Ναι. Η πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, αν δεν εξαιρείς... με απαντάτε όμως. Σου απαντάω. Αν εξαιρείς κάποια λάθη που τους φύγανε, ήταν άριστη η διαιτησία. Τι άριστη διαιτησία. Άριστη ήταν. Πώς ήταν το σκορ όταν έδωσε τον πέναλτι. 0-0. Στο πέμπτο λεπτό το έδωσε. Γιατί να το δώσει, αφού δεν είναι. Καλά ρε Κώστα, μπορούμε να καταλάβουμε πότε. Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα. Για σένα δεν ναι, είναι. Για μένα είναι. Τέγε, απαριστερά. Μαζεύει ο Τζαβέλα ή ο Βαρέλα τα πόδια του. Βλαμένος. Και πέφτει. Τι θα πείτε, είναι πέναλτι. Βλαμένος. Βλαμένος είναι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Δεν πάμε παρακάτω. Έλα, ρε, πάμε γιατί παρακάτω. Ο εγωισμός που διακατέχεσαι μιλάμε... είναι πέρα από κοίταξε, κάθε λογική. Δισκόκινε. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα χρώματα, τα κόμματα, οι πατρίδες, οι θρησκείες. Εμένα με ενδιαφέρει. Αλλά εσύ είσαι εξωγή. Όχι, με ενδιαφέρει το σωστό. Τι είναι. Είναι πέναλτι του Παναθηναϊκού. Για μένα είναι. Για σένα, για μένα δεν είναι. Παρακάτω. Ακούγομαι και ακούγεσαι. Μέχρι 10 μέρες να μιλάμε, μαζεύει ο Μπακ. Δεν πρέπει να συμφωνήσω. Όχι. Okay. Μαζεύει ο Μπακ τα πόδια. Το τελειώνουμε. Το τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πρέπει να αναδείξουμε ένα θέμα. Ποιο πιαστήθηκε. Το οποίο το έχει πνίξει όλος ο πλανήτης. Τι έπνιξε ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης, ναι, ρε φίλε. Έπνιξε κάτι. Τι, πια, τι. Το οποίο είναι μια παράμετρο την οποία μου την είπες χθες μετά την εκπομπή. Και έχω μείνει παγωτό και πρέπει να το αναδείξουμε. Αν δεν το έθιξε χθες το βράδυ. Για πες, για... Λοιπόν, δεν θυμάμαι. Επεισόδιο. Τεγκρά. Τεγκρά. Και κούγια. Ναι. Λοιπόν. Τι είπα. Τι σε είπα και το ανέβησα. Θα το πω ρε φίλε. Ανέβησες κάτι το οποίο... Λοιπόν, σου έκανα μια ερώτηση μετά. Είσαι στη θέση του Τεγκρά. Ναι. Και τι κάνεις. Δύο πράγματα. Και μου λες κοίταξε να δεις. Ο ξύθιμος και αυθόρμητος Δραπτόπουλος θα το δώσει δύο μπουκέτα. Όχι, όχι. Ο λογικός Δραπτόπουλος. Όποιος λειτουργήσει με το συνέστημα θα κάνει αυτό. Όποιος λειτουργήσει. Ο ξύθιμος είπα. Ο λογικός Δραπτόπουλος μου είπες. Ο ξύθιμος τι σημαίνει. Ο οποίος θα λειτουργήσει συναισθηματικά. Ο λογικός θα δεχτεί τα χαστούκια και θα τον πάει στα δικαστήρια για να πάρει ολοκληρωτικό συμβόλαιο. Λοιπόν. Τι χαρακτήρα είσαι. Κοίταξε, είναι και πού θα σε πετύχει κάποιος. Νομίζω ότι είναι και στιγμή, είναι και πολλά. Τι στιγμή, ρε παιδί. Πού θα γίνει κάτι, πότε θα γίνει, είναι στιγμές δηλαδή που βλέπεις. Ο Χατζόπουλος έδωσε μπάτσο σε ένα χωροφύλακα. Δεν το γνωρίζω. Επειδή τον έδωσε κτλ. Εγώ αν ήμουν χωροφύλακας θα τον έδωνε αγροθιά και ας με πηγαίνανε στον Εύρο. Ο άλλος κάθισε και την έφαγε. Εντάξει. Ωραία. Ο Ντεγκρά κάθισε την έφαγε, τον έδωσε δύο γροθιές, αλλά μετά βγαίνει στον Μπούζο και κάνει τον κακομύρι. Όπα. Δηλαδή με έδειρε, με πιάσε από τον Εύρο. Ποια δεν λέει την αλήθεια. Όπα, την αλήθεια είπε. Ποια είναι η αλήθεια. Την αλήθεια είπε. Απλά ανέδειξε κάτι άλλο. Ό,τι τι. Το οποίο το ξέχασες και κρίμα. Ό,τι τι, ναι, σύγχρονο παρακαλώ. Λοιπόν, μου είπες, το μεγάλο έγκλημα. Ποιο είναι. Το έκανε ο Άγγελος. Ναι, τον βρίζουν όλοι σήμερα. Το είπες. Ναι. Το είπες χθες ναι, το ναι, βράδυ. Ναι, ναι, το κατηγορούν. Ο οποίος δεν κάλυψε τον ποδοσφαιριστή με αποτέλεσμα τι, για να μην λες ότι το χρησιμοποιώ διότι. Όχι, όχι, όχι. Για δικό μου. Με αποτέλεσμα τι. Χάνει τώρα τα αποδυτήρια. Τους παίκτες του. Δηλαδή. Κάνει κάτι, πάει ο Ανδρώνης να πειράξει το Ραπτόπουλο. Και μπαίνω εγώ στη μέση και καθαρίζω. Τι θα κάνεις. Μπαίνω στη μέση και καθαρίζω. Τώρα μην το ανάποδο. Μη. Θες το ανάποδο. Το ανάποδο θέλω. Α, πολύ σου πέφτει, αλλά το ανάποδο. Το ανάποδο θέλω. Σου οφείλω εγώ ευγνωμοσύνη. Γιατί. Μετά τη στάση αυτή. Μετά. Θα γίνω Ταλιμπάν στο όνομά σου. Ναι. Λοιπόν. Βλέπεις τώρα ο Άγγελος. Απ' την άλλη μεριά, άμα βλέπεις ότι ο Άγγελος. Ναι. Ενώ είναι αυτός ο οποίος από αυτόν παίρνει τα πάντα. Συμφωνεί με τον πρόεδρο, ο οποίος λειτουργεί παρορμητικά. Ναι. Και ενώ θα μπορούσε να τελειώσει με άλλο τρόπο. Γιατί το κάνει ο Άγγελος. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Θα σου πω εγώ γιατί το κάνει ο Άγγελος. Γιατί καλύπτει και τα δικά του λάθη. Σου λέει φταίει όλα καμά ο τερματοφύλακας, δεν φταίω εγώ. Που φταίει στο πώς έστησε την ομάδα του αμυντικά. Να το λοιπόν. Μίλες για έστησε την ομάδα του, γιατί μετά στην άλλο... Όχι, όχι. Και το άλλο το οποίο έχω είπα χθες το βράδυ. Είπα ότι απαγορεύεται ο παδός ομάδος, ιδιαίτερα παοξής, ο εφευρέτης της βίας σε αυτή τη χώρα. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ο οποίος τον αναδείξαμε μέσα από την βία και μέσα από το μπινελίκι και μέσα από τα συνθήματα, να βγαίνει και να λέει τι κακό άνθρωπος είναι ο Κούγιας. Ποιος, ο ΠΑΟΞής. Μόνο μεταλλαγμένος μπορεί να είναι ένας ΠΑΟΞής που πει το Κούγια, ξέρω εγώ έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΞής είναι αυτός ο οποίος δεκαετία του 80 περίμενε μετά από ανεπιτυχή αποτελέσματα να σπάσει στο ξύλο τους παίκτες του, ο φύλαφλος, και απ' την άλλη. Αν ο Σαββίδης πλάκωνε στα χαστούκια τον Γκλάους τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έφερνε 1-2 με τον Άγιαξ, θα είχαν κάνει αποθέωση τον Ιβάν και θα βρίζανε τον Γκλάους. Που δηλαδή θα παίρνανε το μέρος ουσιαστικά του Προέδρου. Να γεια στο στόμα. Άντε, μπράβο.
Δεν μπορεί. Ιδιαίτερα ο Παοξής, που μιλάς ο Καρνίβαλος, ο εφευρέτης της βίας. Όλοι ο παδί. Ναι, όχι, όχι. Και όλοι ο παδί, αλλά ιδιαίτερα. Τώρα δεν μπορεί ο Τζερόνιμος, ο Παοξής 55 χρονών, με την πρώτη χοληστερίνη να μου το παίζει Χριστιανός. Και ενώ στα 25 έμπαινε με τον Νικόλα, ας πούμε, η γενιά του δέρνα τους καταστηματάρχες, χτυπούσαν τους οπαδούς άλλους, η βία, Παοκ, βία. Και τώρα μου το παίζει Παρθένα στα 55. Δεν το δέχομαι. Είναι σαν τις γριές, οι οποίες πάνε 70 χρονών, 72, 75, 80 στην εκκλησία απ' έξω και βρίσκουν ένα κοριτσάκι 20 χρονών με το κοντό παντελονάκι και λέει: δεν τρέπεται, τι ξετσίποτη. Ξεχνάει τι έκανε η άλλη στα νιάτα της, ναι, και τώρα που πήγε 70 χρονών, όπως ο Τζερόνιμος, να πούμε οπαδικά, ξετσίποτη η μικρούλα που φόρεσε 19-18 χρονών το κοντό παντελονάκι. Αυτά δεν μπορώ. Βγήκαν τώρα οι ηθικοί να πούνε για τον, να πούνε για τον Κούγια. Ποιοι αυτοί οι οπαδοί οι οποίοι. Αυτοί οι οπαδοί οι οποίοι. Οι μεν φέραν τη βία στην Ελλάδα, οι Παοξίδες, και οι Αργιανοί με τους Ηρακλειδείς και τους Αεξίδες και τα λοιπά, οι οποίοι φάγαν τα λεφτά από τους παίκτες, τους έπιασε ο πόνος για το Χαστούκι Πόβο για τον Τεγκρά. Είναι υποκριτές. Για μένα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι σοβαρό όλο αυτό το οποίο. Σοβαρό, ρε. Φάγατε τα λεφτά από τους παίκτες. Ηρακλειδείς. Μπορεί να βγει Ηρακλειδέας να μιλήσει για το Χαστούκι. Φάγατε τα λεφτά από τους παίκτες, Αργιανοί. Μπορείτε να βγείτε να μιλήσετε για το Χαστούκι. Φάγατε τα λεφτά οι Αεξίδες από τους παίκτες και από το κράτος. Και μπορείτε να μιλήσετε για τον Κούγια το Χαστούκι. Και δέρνετε τους παίκτες σας μετά από ανεπιτυχή αποτελέσματα έξω από την Τούμπα, Παοξίδες, και μιλάτε για βία τη στιγμή. Τη στιγμή που στήσατε το του κάτσε το δελτίο στο ταβάνι. Και από την άλλη μεριά. Εσείς οι οποίοι θα χειροκροτούσατε τον Ιβάν, αν έδινε δυο χαστούκια στον Κλάους μετά το μας με τον Άγιαξ, σε ποιον μιλάτε, ρε? Πού απευθύνεστε? Δεν σας πιστεύουμε. Σ' ακούω. Τι να πω, σε πιάσει λογοδιάρεια. Τι διάρεια με πιάσει. Λογοδιάρεια. Εντάξει, δεν σταματάς, όταν δεν σταματάς δεν γίνεται διάλογος. Σε έκανε μια ερώτηση, έκανε μια πολύ σωστή επισήμανση και περιμένω από τους φίλους ακροατές αν συμφωνούν και αν είναι πρώτο φαβορί μετά από αυτό ο Άγγελος Αναστασιάδης. Για απόλυση. Γιατί λέω ότι μετά από αυτή την πράξη, το ευκολότερο από όλα είναι να τον πει ο Μεσχέ Αλεξέη Κουγιά bye bye my darling. Έχασε που έχασε για τα αποδυτήρια. Αλφα μη 2 κενό πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφα μη 3 κενό νυχτερινός μαραθώνιος ονοματεπώνυμο στο 54-344. Μην ξεχνάτε ότι στο deliveras.gr θα βρείτε εκατοντάδες αποκλειστικές προσφορές από όλες τις αλυσίδες φαγητού αλλά και τα περισσότερα συνοικιακά καταστήματα. Έτσι δεν χρειάζεται να σπαταράτε το χρόνο σας και να ψάχνετε παντού, αφού τώρα έχετε όλα τα delivery με αποκλειστικές προσφορές μαζεμένα στον απόλυτο προορισμό για online παραγγελίες. Πληρώνετε κανονικά με την παραλαβή, χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας και χωρίς επιπλέον χρέωση. Η παράθεση γίνεται μέσα σε 10 με 45 λεπτά. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Αν έχετε πρόβλημα, έχετε ξεχάσει τα κλειδιά και δεν τα βρίσκετε, κλειδωθείτε έξω από το σπίτι με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείες, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, κρατήστε ένα τηλέφωνο 85 27 27. Ο Στέριος Πετκανίδης είναι έτοιμος να έρθει άμεσα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά να δώσει λύση στο δικό σας πρόβλημα που αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, όπως επίσης να βοηθήσει εσάς οι οποίοι έχετε κλειδιά immobilizer. Με χώρο στάθμιση στην Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι. Τον προπονητή της Λάρισας Κούγια πρέπει να τον πάρει άλλη ομάδα, λέει 867. Κούγια. Κόκκινε καλά σου λέει ο Ράπα. Αν έπαιρνε ο Πάοκ τέτοιο πέναλτι θα τον υπερασπιζόσουν με τον ίδιο πάθος. Σε έχω ακούσει πολλές φορές να είσαι φιδωλός Κρίσου απέναντι στον Πάοκ. Εσύ λες τη γνώμη σου όπως το εισπράττεις και καλά κάνεις. Δεν μπορείς να λες κακός παραπέμπει ένας διαιτητής που δίνει ένα πέναλτι τη στιγμή που ο στόπερ του Λεβαδιακού μαζεύει τα πόδια του. Μαζεύει τα πόδια του. Πάει ο άλλος, πέφτει απάνω. Πέναλτι είναι. Καλά τον κάνει και τον παραπέμπει. Τι, μπορεί. Εγώ δεν σου είπα ότι το έδωσε επίτηδες. Έκανε λάθος. Σου λέω εγώ ότι αν ήμουν διαιτητής διατόδυνα, μπορεί να τα τρώγα παραμύθια. Αλλά εφόσον μαζεύει τα πόδια του και τα δύο, πώς δίνεις πέναλτι στον Παναθηναϊκό? Ο Γιάννης θυμάται, λέει, τραδόν παράδειγμα, ο Αλβάρο Μωράτα κάρφωσε δύο γκολάκια στη Βασίλισσα, την απέκλεισε, απέδειξε την αξία του και τον πήραν ξανά πίσω. Σήμερα πρεμιέρα στο Champions League, η Λεγκιάρα μέσα στο καμίνι θα την πατήσουμε την Dortmund. Α, εσύ είσαι σουρωμένος. Παρακάτω. Η Dortmund τι είχε σουρωμένος? Έχασε ένα 0 από μια, δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Από μία. Ναι. Από τη Λειψία. Από τη Λειψία.
Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στη Λειψία παίζει. Η Λειψία έκανε μια μεταγραφή. Δεν με ενθουσιάζει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος σαν παίκτη. Δεν με ενθουσιάζει. Και το κεφάλι εκείνο το αργό είναι. Δεν μ' αρέσει. Η Λειψία, η Λειψία. Την έβαλε μέσα στα δίχτυα και έβλεπα φάσεις χθες στα χαράματα από αυτό το μάτς και έπαθα πλάκα. Δηλαδή δεν είναι Ντόρτμουντ, έχασε τις ευκαιρίες και την βρήκε κόντρα. Την έπαιξε στα ίσια. Τη διέλυσε. Λοιπόν, απίστευτη προσφορά μόλις ήρθε. Ναι. Αύριο παίζει ΠΑΟΚ Φιωρεντίνα. Μπράβο. Λοιπόν, με στέλνει μήνυμα ο Στέλιος ο Παλωδήμος. Ναι. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ναι, από 14.990 το Hyundai i20, οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορέσουν να το αποκτήσουν με 12.990 ευρώ. 2.000 κάτω. Να κερδίσει απλά τη Φιωρεντίνα. Τίποτα άλλο. Αρχική τιμή είναι το 14.990. Ναι. Και πάει 12. 12.900. Του χαρίζει 2.000. Λίγο είναι. Για το 1.20 είναι αυτό. Δεν είναι 1.20. Το 1.20, το 20, πώς το λένε. Το i20, ναι. Ναι, αυτό ναι. i20. Ναι. Με κινητήρα πετρελαίου. Εντάξει. Ωραία. Πετρέλαιο κιόλας. 23-15-96-690. Τηλεφώνησε τώρα για να διαπιστώσετε τον λόγο του αληθές και ότι δεν κάνουμε καλαμπούρι. Okay, boy. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λοιπόν, επισήμανα πριν, ναι, ότι αυτός που χάνει κατ' ουσία είναι ο Άγγελος. Ναι. Και η ομάδα της Λάρισας, η οποία τώρα παίζει στην Κέρκυρα, ναι, αν κάνει κανένα μπουρκουμέ, ναι, ποιο είναι το αναμενόμενο? Ότι θα πάει ο Ελευθερόπουλος, ήδη τον έχουν ετοιμάσει. Όχι, εσύ είπες ότι έμαθα ότι ο Ελευθερόπουλος ετοιμάζει βάλει. Πάει ο Ελευθερόπουλος και να μην χάσει εκεί, θα χάσει τα ντέρμπι. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Αν έπαιρνε το μέρος του Ντεγκρά. Ναι. Υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να τον καθαρίσει. Θα πήγαινε κόντρα στον ιδιοκτήτη του. Ρε φίλε, συγγνώμη, είναι πάντα το συμφέρον σου να πηγαίνει μαζί με τον ιδιοκτήτη, γιατί θα σου πει κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης, βρε λακαμά, ναι, δεν, ναι, έβλεπε ότι εκείνη την ώρα ήμουν ενθερμό, ναι, και έκανα ό,τι να είναι αντί να με σταματήσει. Γιατί σταμάτα, ρε κόκκινε, θα το λύξουμε το θέμα. Τελείωσε. Πήρε το μέρος του Προέδρου και αυτό δεν τον σώνει. Είμαι δηλωμένο. Ρε κόκκινε, τα αποτελέσματα σε σώνουν σε μια ομάδα. Τα αποτελέσματα σε σώνουν σε μια επιχείρηση. Εκ του αποτελέσματος κρίνεις. Άμα τώρα είσαι πολιτή σε μια εταιρεία και μαλώσεις με τον αποθηκάριο, τον τραβήξει ένα μπάτσο και πάτε πάνω στον αυτό και ιστορίες και τα λοιπά, θα σκεφτεί ο ιδιοκτήτης. Έλα εδώ, ας πει. Αποθηκάριο μπορώ να βρω. Καλό πολιτή μπορώ να βρω. Μάλιστα. Θα διαλέγει και διώχνει. Αν ο πολιτής είναι μάπας, σου λέει, τι θα σε κάνω, μωρέ, σε βάζω στην ίδια μοίρα με τον αποθηκάριο. Ο ιδιοκτήτης βάζει τα πράγματα σε μια ζυγαριά. Η ζυγαριά έχει να κάνει με το χρήμα. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Μην με τραβάς εκεί. Το θέμα δεν είναι ο Αναστασιάδης. Το θέμα είναι ότι ο παδός της άλλης ομάδας που κατηγορεί τον Γκούγια είναι ψεύτης, γιατί και ο ίδιος ο πρόεδρος του, αν χτυπούσε ένα μπέκτη και είχαν ένα μάτς, θα πήγαιναν με το μέρος του Προέδρου. Είτε λεγόταν Γκούγια, είτε λεγόταν Σαβίδης, είτε λεγόταν να πούμε Καρυπίδης κτλ. Τελείωσε το θέμα. Δεν απαγορεύεται να κριτικάρουν τον Γκούγια αεκτζίδες που φάγαν τα λεφτά, Ηρακλειδείς, Αριανοί που φάγαν τα λεφτά από τους παίκτες και οι παοκτζίδες. Να κλείσει τα ραδιόφωνα και βάλτε μουσική. Μισό λεπτό. Τι κλείσε τα ραδιόφωνα και βάλτε μουσική. Και οι παοκτζίδες, εσύ, οι εφευρέτες. Ποιος είσαι, ρε γουρούνι, που θα πει στον κόσμο απαγορεύεται να το κρίνετε. Απαγορεύεται. Άκου τώρα, ξεκινά. Αριανοί. Ναι. Ναι, περίμενε. Φάγαν τα λεφτά. Περίμενε. Πελάτες μας οι Αριανοί. Παοκτζίδες. Εφευρέτες αλητείας. Πελάτες μας οι παοκτζίδες. Ηρακλειδείς. Πελάτες μας οι Ηρακλειδείς. Αεξίδες. Πελάτες μας οι Αεξίδες. Λοιπόν, Ολυμπιακοί είναι πελάτες μας. Ναι, όλοι είναι πελάτες μας. Και τους λες απαγορεύει. Και ποιος σε πάρει τηλέφωνο, βλαμμένε? Το θέμα είναι τι συμφέρει εμένα ή ποια είναι η αλήθεια. Δεν θα λες απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Λάθος κάτι. Βράσε με. Δεν έχεις το δικαίωμα να πεις απαγορεύεται. Άσε ότι γουστάρω, λέω, ρε. Λογαριασμό. Εννοείται. Τι γίναμε, σικιόμι. Φυσικά. Τι λες, μωρέ. Τι λες, μωρέ. Εγώ απαγορεύω. Αποφασίζομαι και διατάζομαι. Απαγορεύω. Απαγορεύω διαροπάλου. Τον Παοξή, τον Πενιντάρη, τον Πενιταπεντάρη, τον Σαρανταπεντάρη, τον Εφευρέτη της Βίας, να μου μιλάει για βία στο με ποιο δικαίωμα? Με το δικαίωμα ότι αυτοί βάλανε, να πούμε, και βαρέσαν το σμολ, το δίρανε για να μην τον πληρώσει. Εσύ ο Μουλινός. Εσύ πήγες 30 χρόνια πίσω. Ναι, γιατί για τον Πενιντάρη σου λέω, τον Σαρανταπεντάρη σου λέω. Δεν σου λέω για τον Νιάνιαρο τον 18. Πολύ πιο ωραίο ερώτημα να θέσεις. Μα βγαίνει ο Τζερόνιμος. Υπάρχει... Κάτσε λίγο, ρε. Βγαίνει ο Τζερόνιμος. Το σμολ δεν το δίρατε, ρε. Για να μην τον πληρώσετε. Και με μιλάς για τον Ντεγκρά, εσύ να πούμε. Παρακάτω. Αν δεν ήταν ο Κούγιας. Αμά ρε κόκκινε, το τραβάς, τελείωσε. Αν δεν ήταν ο Κούγιας. Τελείωσε το θέμα. Και το ήταν ακουράζει από εδώ και πέρα. Άκουλε. Ήταν ο Καρυπίδης. Ήταν ο Σαβίδης. Ναι.
Ήταν ο Μαρινάκης. Ναι, ναι, τι. Ήταν ο Μελισανίδης. Τι, πες γρήγορα. Αυτή είναι η ερώτηση. Και έκανε ο παίκτης της ομάδας σας μια τέτοια ενέργεια. Ναι. Και τον μπλάκωνε στα χαστούκια. Αυτό σου λέει. Τι θα λέγατε. Μπράβο θα λέγανε. Αυτό. 10 ώρες θα το καταλάβει. Έφαγε μια εκπομπή του καταλάβει. Δεν μπορεί να του πει ότι απαγορεύεται να μιλήσετε. Θα λέγατε το ίδιο πράγμα που λέτε τώρα για τον Κούγια. Ή επειδή είναι εύκολη η κριτική γιατί είναι για άλλη ομάδα. Τώρα θα μας κάνεις μάθημα πώς θα πούμε το θέμα. Εννοείται. Άντε ρε κόκκινο. Αυτή είναι η ερώτηση. Βάλε, άσε μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Όχι, δικιά σου όχι απαγορεύεται. Έτσι γουστάρω. Δεν σε παίρνω την άδεια. Άμα θες εσύ πες θα την πάρεις. Δεν σε παίρνω την άδεια σου. Πάρε παρακάτω. Εννοείται μας πάθεις τώρα πώς θα κάνουμε την εννοείται. Ερώτηση. Άντε. Αυτή είναι η ερώτηση. Άντε, μισή ώρα γιατί εκ του ασφαλούς κάνουμε κριτική. Ναι, ναι, ναι. Για κάτσε μάγκε, για βάλ το λίγο στο δικό σου σπίτι το πρόβλημα. Θα έλεγε το ίδιο. Κόκκινε, μην το επαναλαμβάνει. Πάνε σε άλλα θέματα. Πε τι πίνει. Μα γκάστρωσε. Πε τι πίνει. Μα γκάστρωσε. Μετά το Σβατζενέκη έγινε και εσύ. Έγιο. Καλό Εβιτάλ πίνω να αντέχω την αργοπορία σου, ρε κόκκινε. Μισή ώρα ένα θέμα. Τι τραβά από εδώ, τι τραβά από εκεί. Καλό Εβιτάλ. 23, 12, 200, 500. Αν έχετε κανέναν αργό δίπλα σα, πάρτε να φτιάξει το μέσα σας, το σωθικό σας να πούμε. 23, 12, 200, 500. Αντί για 55 ευρώ, 34 και 90. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Τράβα το. Άντε, βάλε Δευτέρα. Πάρε. Ανέβα την ανηφόρα. Δευτέρα βάλε. Άντε. Ο Κούγιας και ο Μούγιας και ο Ντεγκράν. Μίλα μόνος. Τι μίλα μόνος. Τι μίλα μόνος. Τι μίλα μόνος. Μίλα μόνος. Τι μίλα μόνος. Τι θες να σου πω άλλο. Θες να σου πω για άλλο. Γέμισε χρυσαυγίτες, γονείς. Το ωραίο κάστρο. Όλοι οι χρυσαυγίτες μαζεύτηκαν εκεί και δεν θέλουν να πούμε τους, πώς λέω, τους πρόσφυγες. Οι γονείς δεν θέλουν τα προσφυγόπουλα. Μην βγει κανένα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ και επειδή θέλει τα προσφυγόπουλα, χρυσαυγίτης είναι. Διότι οι χρυσαυγίτες δεν θέλουν τα προσφυγόπουλα και τους πρόσφυγες. Τώρα τι έγινε. Όταν μπήκε το αυγό στον Πισινό στο Ωραιόκαστρο, τι έγινε. Και οι αριστεροί γίναν χρυσαυγίτες τώρα. Γιατί δεν τα θέλετε τα προσφυγόπουλα. Με κατάληψη του σχολείου απειλεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιόκαστρου. Να τόσο χρυσαυγίτης ο γονέας. Σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση από την κυβέρνηση να ενταχθούν προσφυγόπουλα στους χώρους του σχολείου. Λεπρά λοιπόν τα προσφυγόπουλα. Ρατσιστόμουτρα εκεί πέρα πάνω οι ωραιοκαστρίτες. Οι γονείς του συγκεκριμένου σχολείου κοινοποιούν πρωτοκολλημένο έγγραφο στον πρόεδρο του σχολείου. Συλλόγου. Σχολείο, ναι. Σχολείο. Εντάξει, ναι, με τον οποίο ενημερώνουν πως σε έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίζουν και διατάξουν τη μη ένταξη προσφυγόπουλων στο σχολείο. Ωρε Μιχαλολιάκος εκεί πάνω. Το έγγραφό τους κλείνει ως εξής. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προβούμε σε κατάληψη του σχολικού κτηρίου. Λέγε ρε κόκκινε που είσαι με τους πρόσφυγες φίλος. Τι έχεις να πεις. Απάντησε μου. Εγώ δεν απαντάς. Δεν απαντάς τώρα. Δεν πας καλά. Τώρα δεν απαντάς. Δεν πας καλά. Εγώ δεν πάω καλά σίγουρα. Εσύ ρε ο πες μου, που πας καλά. Τι έχεις να πάρεις. Πώς τι πες. Τι έχεις να πεις για το θέμα. Όποιος είναι εναντίον των προσφυγόπουλων είναι χρυσαυγίτης. Αυτό λέω. Όποιος είναι εναντίον των προσφυγόπουλων. Ναι, γιατί για το θέμα τι έγινε. Βρίζαν τη Χρυσή Αυγή ότι είναι εναντίον των προσφύγων. Όταν ήρθε. Κάτσε να σου το πω το θέμα. Λέγανε οι χρυσαυγίτες ότι είναι ρατσιστές κτλ. Όταν ήρθε στο πισινό του το πρόβλημα στο Ωραιόκαστρο, γίναν όλοι χρυσαυγίτες. Αυτό λέω. Τι κουράς το πόδι, έτσι αυνανίζονται οι σκύλοι. Τι έχεις υπόψη σου. Τι έχεις υπόψη σου. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Καταρχήν το Ωραιόκαστρο. Τι είναι το Ωραιόκαστρο. Ποια είναι η. Τα σύνορα τα γνωρίζεις. Τα σύνορα. Ναι. Δεν πήγαμε στο Ωραιόκαστρο και με πήγες μέσω Κατερίνης. Δεν θυμάσαι. Καλά. Ωραιόκαστρο μέσω Κατερίνης. Αφού χάσαμε το δρόμο τότε. Πού είχαμε πάει, θυμάσαι. Μου χάσαμε τη στροφή και πήγαμε μέχρι το. Κοντέψαμε να κατεβούμε τι το. Κοντέψαμε να πούμε. Στον Κολυνθρόπε πήγε. Στον Κολυνθρόπε, τι σχέση. Τι, ανάποδα πήγαινε. Τι ανάποδα πήγαινε. Τέλος πάντων το βρήκαμε μετά από δύο ώρες. Είσαι και άϊπνος, είσαι και ό,τι να είναι. Ναι, μια χαρά είμαι. Ναι, τι έγινε. Το Ωραιόκαστρο τι. Απάντησέ μου. Έχουν δίκιο αυτοί ή δεν έχουν. Άδικο έχουν. Έχουν άδικο. Άδικο έχουν. Ωραία, για να ακούσω το. Άδικο έχουν γιατί, θα σου πω. Ναι. Η Σύρη. Η Σύρη. Κατά βάση η Σύρη. Ναι. Λοιπόν, είναι ένας λαός ο οποίος ήταν μια χαρά. Ωραία. Πώς είμαστε εμείς. Ναι. Δεν έχει κάποιο. Εμείς μια χαρά είμαστε. Ναι, μια χαρά είμαστε. Τα λαμόγια οι Έλληνες, μια χαρά. Για 200 χρόνια κλέβουν. Για τα παιδιά μιλά. Α, για τα παιδιά μιλά. Δεν ήρθανε παιδιά από κάποια χώρα η οποία έχουν προβλήματα σοβαρά υγείας και. Λοιπόν. Άρα ρατσιστόμπουτρα του λες. Θες να μιλήσεις μόνος. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω μόνος μου. Ρε. Μαζί σου θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, φοβάσαι αν να το πεις. Αν... Φοβάσαι δεν τους είπα ρατσιστόμπουτρα. Τότε γιατί υπάρχει δεν κατάλληλη λέξη. Ρατσιστές δεν είναι. Είναι ή δεν είναι. Τι κατάλληλη λέξη. Λέγε ρε, μιλάμε τώρα. Πάλι με λέγε. Τι είναι. Τι είναι. Είναι ένας ανόητος φόβος. Ανόητος φόβος. Ναι. Μάλιστα. Γιατί είναι ανόητος ο φόβος.
Είναι εμβολιασμένα για μένα, ο οποίος είμαι... Είναι εμβολιασμένα από το... Για μένα, ναι, ο οποίος είμαι απ' έξω από το πρόβλημα. Φυσικά. Και το βλέπω όταν είναι στο δικό μου το σπίτι. Αν έρθουν στα νύπια σου τώρα εδώ στην Πηλαία και καμιά τριακοσαριά προσφυγόπουλα, τι θα πεις? Λέγε ρε, να μην έρθουνε. Καθώς, να έρθουνε. Οι ίδιοι εμείς. Είμαστε απόγονοι προσφύγων. Τι είμαστε? Απόγονοι προσφύγων. Από πού είμαστε απόγονοι προσφύγων? Από πού ήρθαν? Οι μισοί Θεσσαλονίκοι Εβραίοι ήταν όταν ήρθαν από την Ανατολή οι γιαγιάδες μας. Και φέραν το ρουσφέτη στη Θεσσαλονίκη. Μικρασιάτες ήταν. Φέραν το ρουσφέτη στη Θεσσαλονίκη. Πόντι και αυτοί όλοι. Μικρασιάτες ήταν. Ναι, δεν φέραμε το ρουσφέτη εδώ. Άρα είμαστε απόγονοι προσφύγων οι περισσότεροι. Από τη στιγμή που είμαστε απόγονοι προσφύγων οι περισσότεροι, μάλιστα, θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη σοβαρότητα. Ιδιαίτερη. Σοβαρότητα σε αυτό το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Και να μην έχουμε τέτοιου είδους αντιμετώπιση. Άρα έχουν άδικο. Λέει ό,τι θέλει. Θες να ακούς μια σοβαρή, ναι, γνώμη. Ναι, γνώμη. Άρα αυτοί έχουν άδικο τώρα. Που θέλουν να κάνουν. Δεν μιλάω για δίκιο και άδικο. Όχι, θα μιλήσεις. Εγώ θα πω ότι έχουν δίκιο, έχουν θα άδικο. Πρέπει η κυβέρνηση. Α, στην κυβέρνηση τώρα, εσύ τι λες. Ποια στην κυβέρνηση, εμένα μιλάς τώρα. Αυτοί θέλουν τα προσφυγόπλα. Μπορώ εγώ να διαβεβαιώσω. Τι να διαβεβαιώσεις, ό,τι τι. Μπορώ εγώ να διαβεβαιώσω ότι η υγιεινή αυτών, ναι, των ανθρώπων, είναι, τα εμβόλια και τα λοιπά, εμβόλια, είναι 100%. Άρα έχουν δίκιο αυτοί τώρα. Άρα καλώς φοβούνται. Καλώς φοβούνται ή κακώς. Μη, πες μου, συγκεκριμένα. Έχουν δίκιο ή έχουν άδικο. Είναι ρατσιστές ή δεν είναι. Εφόσον. Είναι χρυσαυγίτες ή δεν είναι. Εφόσον λέγει. Όχι, δεν είναι χρυσαυγίτες. Δεν είναι χρυσαυγίτες. Γιατί αφού πρέπει. Δεν θέλουν τους πρόσφυγες. Ποιοι δεν θέλουν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα? Την αιτία την άκουσες. Δεν με νοιάζει. Το λόγο. Ναι, το λόγο. Δεν υπάρχει, δεν με νοιάζει. Ποιος είσαι ρε και δεν σε νοιάζει? Τι είναι αιτία, ποια? Ποιος είσαι σκουπίδι και δεν σε νοιάζει? Λεπρή είναι η πρόσφυγη. Φυσικά και δεν είναι λεπρή. Τότε λοιπόν γιατί να μην πάνε? Λέω ότι το πρόβλημα, έτσι, ναι, πως βγαίνει προς τα έξω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι ρατσιστικό. Α, είναι ρατσιστές. Λοιπόν, μάλιστα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Μάλιστα. Και η μία και η άλλη πλευρά. Ποια είναι η μία και ποια είναι η άλλη? Η μία πλευρά είναι ο Δήμος. Ο Δήμος. Και η άλλη πλευρά είναι το κράτος. Ο Δήμος και ο Καραδήμος. Ο Δήμος θα πει το κράτος, το κράτος θα πει ο Δήμος. Λέγε, παρακαλώ. Όχι. Λύση θα δοθεί. Θα πει. Τι πρέπει να έχουν τα παιδιά αυτά, ναι, να έχουν κάνει ένα, δύο, τρία πράγματα τα οποία απαιτούνται, ναι, για να πάνε σχολείο. Ναι. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ναι, ναι, να μην δεχτούν τα παιδιά, ναι, μαζί με τα υπόλοιπα. Ρατσιστές δηλαδή. Χρυσαυγήτικοι. Ποιος είπε ότι είναι αυτή? Η, ναι, ανησυχία και ο φόβος, ναι, είναι ρατσισμός. Ω, βέβαια. Αυτό λέει δεν τους δέχομαι. Δεν είναι ανησυχία. Μα δεν ξέρει. Α, δεν ξέρει. Δεν, άμα δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρει. Είναι, λέει, είναι, γιατί δεν, τι φοβάται ακριβώς δηλαδή, ναι, τι? Έκανε, το ξέρεις ότι απέτησες, λέει, αν είναι εμβολιασμένοι και αν έχουν κάνει, ναι. Που για μένα είναι. Είναι, λες. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Συριακός λαός. Εσύ λες είναι εμβολιασμένοι. Εγώ πιστεύω ότι. Ποιος τους εμβολίασε? Στη Συρία, ρε. Στη Συρία τους εμβολίασαν. Εννοείται. Μάλιστα. Έχουν πόλεμο και εμβολιάζουν εκεί. Ενώ εδώ που δεν έχουμε πόλεμο, ρε, δεν, φίλε, έχουμε βαμβάκι στα νοσοκομεία. Επειδή είσαι βλάκας. Εγώ είμαι βλάκας. Εσύ είσαι βλάκας. Βλάκας. Πόσα χρόνια είναι ο πόλεμος στη Συρία? Πόσα χρόνια ήταν? Πόσα. Πολλά χρόνια. 10, 12. Πόσα, πες. 100, πόσα χρόνια. Ποιος κυβερνάει η Συρία? Ποιος κυβερνάει η Συρία? Πώς λέγεται αυτό? Πού να ξέρω πώς το λένε. Εσύ μιλάει για ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζει τα πράγματα. Όχι, εγώ γνωρίζω ότι στο νερό και στο κλειστό. Η πρωτεύουσα τη Συρία ποια είναι, ξέρει? Δεν ξέρω ποια. Ούτε ξέρει. Δεν με διαβάζει. Πού είναι η Συρία, ξέρει? Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Εσύ πήγε. Ο Άσαντ είναι. Ο Άσαντ. Ο δικτάτορας αυτός ο οποίος. Δικτάτορας. Τόσα χρόνια. Με έχει εμβολιάσει ο Άσαντ αυτός. Το παιδί το οποίο φτάνει 7 χρονών εδώ. Τα εμβόλια σε ένα παιδί γίνονται μέχρι 1-1,5 χρονών. Είναι δυνατόν να μην είναι εμβολιασμένο? Άρα τα εμβολίασε ο Άσαντ. Μάλιστα. Άρα κακώς φοβούνται αυτοί εκεί πέρα. Αυτό με λες. Εντάξει, αυτό θέλω να ακούσω. Εντάξει, είναι άποψη. Ναι. Δεν πρέπει όμως να γνωρίζουν εκεί. Ποιος να γνωρίζει? Στο σχολείο, σχολικό συγκροτήμα. Αφού τα εμβολία, θα έχουν και τα χαρτιά. Λέω το λογικό. Αν έχουν τα χαρτιά, τελείως, ναι, υπόθεση. Αν δεν τα έχουν. Άρα κακώς. Ρε φίλε, φεύγεις από ένα σπίτι. Μάλιστα. Έγινε προχτές, έγινε. Επειδή δεν τα παρακολούθησες. Για πες. Έγινε ένα πολύ ωραίο τρέιλερ. Τρέιλερ. Στο εξωτερικό. Mm. Τι θα έπαιρνε αν, αν γινόταν στη χώρα σου, ό,τι στη Συρία. Ναι. Ένα πράγμα που θα έπαιρνε μαζί σου. Το πρώτο πράγμα που θα έπαιρνε. Εσύ τι θα έπαιρνε? Το κουμπαρά μου. Το κουμπαρά σου. Ναι. Καθένα κάτι έλεγε. Άλλο έλεγε. Τα βιβλιάρια μου. Τι να τα κάνει, ρε φίλε. Σου λέω, τι θα έπαιρνε? Ένα πράγμα που μπορεί να έβρεσαι στην άλλη. Αυτή η Αλφαμπανκ, ξέρω εγώ. Θα έπαιρνε. Τα λεφτά μου. Ένα πράγμα θα έπαιρνε. Τα λεφτά θα έπαιρνε. Τι θα έπαιρνε? Άλλο θα έπαιρνε κάτι άλλο. Άλλο θα έπαιρνε τα κλειδιά του. Άλλο θα έπαιρνε. Τι θα έπαιρνε, ρε. Όλοι λέγανε ένα πράγμα που θα παίρνανε. Ναι. Από μακριά. Φαίνεται σαν ένα τηλεοπτικό γεγονός. Όταν το βιώσεις είναι διαφορετικά. Ρε, ας τα λόγια τα σάπια. Ποια εδώ λόγια? Στο πρόβλημα. Λάθος είναι αυτή. Είναι πρόβλημα. Και σε ένα πρόβλημα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς. Άσε ρε το πρέπει. Εδώ ποιος έχει δίκιο? Γιατί πρέπει να υπάρχει δίκιο και άδικο? Δεν έχεις άποψη. Δεν την εξέφρασα. Τι εξέφρασες? Λέω, πρέπει ο Δήμος. Ποιος Δήμος και ο Καραδήμος? Ο Δήμος σε συνεργασία με το κράτος. Δεν υπάρχει κράτος, ούτε Δήμος. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Okay. Δεν υπάρχει τίποτα. Ποιο κράτος και ποιος Δήμος? Okay. Ποιος κράτος? Υπάρχει κράτος και Δήμος εδώ. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Λοιπόν, λέγε, ρατσιστές οι κύριοι. Χρυσαυγίτες. Γιατί βρίζαν τους χρυσαυγίτες? Και λέγανε οι χρυσαυγίτες δεν θέλουν τους Σύριους. Μην, πάρτε το σπίτι τώρα. Πώς το ωραίο κάστρο. Λέγε.
Δεν απαντάς, ε. Δεν απαντάς. Δεν σε κάνω. Εσύ πες, λέει, τι είναι. Χρυσαυγίτες. Ε, βέβαια, χρυσαυγίτες. Γιατί. Γιατί. Γιατί στη θεωρία ότι να έρθουν οι Σύριοι και τι μας νοιάζει και τα λοιπά, είναι καλά. Όταν έρθουν στο σπίτι σου, ναι, δεν είναι καλά. Αυτή είναι η ουσία. Τόση ώρα που προσπαθώ να σου πω. Η λύση του προβλήματος. Ας τη λύση του προβλήματος, τη συμπεριφορά. Εγώ δεν είμαι πολιτικός να δώσω λύση. Εγώ εδώ. Τι θα κάνεις, ρε φίλε, εσύ. Δεν σου λέω τι θα έκανα εγώ. Δεν σου λέω τι εσύ θα έκανα εγώ. Εσύ κριτή των πάντων, τι θα έκανες. Να κάνω τι. Αν παρουσιάζονται τέτοιο πρόβλημα. Τι. Στο σχολείο της κόρης, τι θα έκανες. Γιατί να παρουσιάζει πρόβλημα στο σχολείο της κόρης. Αν παρουσιάζονται. Εγώ πληρώνω τη κόρη. Ρε, αν παρουσιάζονται. Τι θα έκανες. Αν παρουσιάζονται τέτοιο πρόβλημα. Τι θα έλεγες, ναι. Εγώ χρυσαυγίτης δεν είμαι. Τι θα έλεγες να έρθουν τα παιδιά. Τι θα έλεγα. Ναι. Ναι, να έρθουν. Να έρθουν. Ναι, να έρθουν. Και ακόμα και αν ελοχεύουν κίνδυνοι με υπατήτηδες και οτιδήποτε άλλο. Γιατί άμα έρθει κανένας γύφτος εδώ πέρα στο σχολείο, έχει εμβολιαστεί κανένας γύφτος. Μια... Άμα, δηλαδή οι γύφτοι που πάνε στο σχολείο, όσοι πάνε εμβολιασμένοι. Τόσο δύσκολο είναι το ερώτημά μου. Ο καθόλου δύσκολο. Να έρθουν τα παιδιά. Να έρθουν τα παιδιά. Να έρθουν τα παιδιά. Να πάτε στο Δήμο να πληρώσουν, να πληρώσουν, να εμβολιαστούν τα παιδιά, αφού δεν υπάρχει κράτος. Άρα έδωσε και τη λύση. Ναι. Άρα έδωσε και τη λύση. Αλλά άλλο θέλω να σου είδες πω. Όλοι πέρας. Λέτε. Α, του ιστορία και τι. Να έρθουν οι πρόσφυγες, τα παιδιά αυτά, οι δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Η αριστερά. Τι λέγανε οι χρυσαυγίτες με τα κεφάλια, κοίτα, με τα ξυρισμένα κεφάλια. Δεν τους θέλουμε. Αυτοί που δεν είναι χρυσαυγίτες εδώ, γιατί δεν τους θέλουν. Απάντησε μου, ρε. Αυτοί που είναι αριστεροί εκεί στο Ρεόκαστρο, γιατί δεν τα θέλουν τα παιδιά. Δεν έχω ιδέα. Γιατί μπήκε στον πισινό του το πρόβλημα. Δεν έχω ιδέα. Α, πού να έχεις ιδέα εσύ. Έβλεπα τι γινότανε, ναι, στην Ιδωμένη τόσο καιρό. Ποια Ιδωμένη είναι και μη Ιδωμένη, δώρα για αυτά σε. Πώς είναι οι πρόσφυγες ανά την Ελλάδα, πώς είναι οι Σύριοι. Πετάει μια βόμβα και τελείωσε. Ενημερωθήκατε για την πατρίδα που εμφανίστηκε ή έτσι τα λέτε. Όχι, δεν λέμε ούτε έτσι ούτε αλλιώτικα. 9-13 σε λυπάμαι πάρα πολύ ειλικρινά, γιατί αν δεν καταλαβαίνεις κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα. Αν ο Ραπτόπουλος είχε κάνει τον κόπο να ανοίξει κανένα βιβλίο, θα γνώριζε το Ρουσβέτη προϋπήρχε της έλευσης των μικρεσιατών προσφύγων ήδη από την, από ποια. Να είσαι σαφής, από την ποια. Ξεκάθαρη εικόνα. Λες τώρα. Εντάξει, απλά πράγματα. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρείας και άδειας Μπαλοδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με υπερπροσφορά, απίστευτη, ασύλληπτη, μοναδική για εσάς οι οποίοι θέλετε να αποκτήσετε το Hyundai i20. Αν κερδίσει με το καλό ο ΠΑΟΚ αύριο, που είναι πολύ πιθανόν, από 14.990, 12.990, 2.000 κάτω παρακαλώ. Α-2 κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για την παιδική παράσταση Πινόκιο. Ο Πινόκιο, εγώ Κινόκιο. Α-3 κενό. Νυκτερινός μαραθώνιος ονοματεπώνυμος στο 54-344 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν τις 10 συμμετοχές δωρεάν. 10 συμμετοχές. Έχουμε ένα λεπτό. Στους φίλους. Τώρα μίλησα με τον πρόεδρο Πονιό και Κηδεμόνο στη Θέρμη. Είναι μεγάλο θέμα, λέει. Το πρόβλημα, λέει, όντως όταν μπήκε, λέει, στο σπίτι μας, τότε το καταλάβαμε. Οπότε αφήστε το παραμύθι δεξιά, αριστερή και τα λοιπά. Αυτά είναι συνθήματα και όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει ώρα του προβλήματος να μπει στο σπίτι σου, τότε αρχίζει και γκαρίζει. Αυτός, αυτός είναι ο πρόεδρος του. Α, και σε άλλο σχολείο, είναι, δεν έχει σημασία. Είναι πρόεδρος σχολείου. Έχουν και εκεί θέματα, λένε. Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Σχολείου Γονέων και Κηδεμόνων. Είδες. Τι έγινε τώρα αυτή που είναι. Σε ρωτάω, μισό. Σε ρωτάω. Τι έγινε. Υπάρχουν Σιριζέοι και αριστεροί εκεί γονείς. Να βγουν να μας πούνε. Μα δεν γιατί δεν το θες το Σύριο. Στο σχολείο με το είναι παιδί. Είναι θέμα αριστερών και δεξιών. Ναι, είναι, πώς δεν είναι. Τι είναι κομματικοποιημένο. Εσύ που λαλάς. Όποιος μάλλον μάλλον στο παρελθόν για τα στάσου, κόμματα. Ρε, κόκκινε, βλέπει τον εαυτό σου στο καθρέφτη και γελάει. Κόκκινε, στάσου ρε κόκκινε. Μην το πας στο θέμα. Συγκεκριμένα μιλάμε τώρα. Λέγανε οι Σύριοι γιατί να μην έρθουν ρατσιστές. Και εσύ που δεν θες το παιδί στο σχολείο τώρα ρατσιστής. Κόψτε τον και πάμε στο διάλειμμα. Κόψτε τον, κόψτε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υπενθυμίζω ότι έχουμε δύο διαγωνισμούς σε εξέλιξη με πολύ ωραία δώρα, χρηστικά και σημαντικά για εσάς. Ο πρώτος για την θεατρική παράσταση, την παιδική θεατρική παράσταση Πινόκιο, όπου είναι διπλές προσκλήσεις. Γράφετε α-2, αφήνετε κενό, τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 54344. Είναι για τη θεατρική παράσταση Πινόκιο. Οι 10 διπλές που θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Ο άλλος είναι για το νυχτερινό ημιμαραθώνιο Πρωτέργεια, ο οποίος γίνεται. Για τα 5 χιλιόμετρα και για το άλλο νικητή μου του Αθλητικού Μετρόπολης, δωρεάν η συμμετοχή η οποία θα κερδίσετε. Α-μη 3 κενό. Νυχτερινός μαραθώνιος ονοματεπώνυμος στο 54-344 για να πάρετε μέρος. Μαζί μας η εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με την προσφορά που μόλις ανακοινώσαμε και είπαμε ότι εφόσον ο ΠΑΟ καταφέρει και επιβληθεί τη Φιωρεντίνα με οποιοδήποτε σκορ, τότε για το i20 με κινητήρα πετρελαίου η τιμή η οποία θα έχετε για την Παρασκευή το πρωί θα είναι από 14.990 12.990 στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με εξουσιοδοτημένο σέρβις και με τηλέφωνο το 23 10 596 690. Να μην λέμε περισσότερα, πάμε λίγο στον κόσμο και μετά θα πάμε σε αυτό που μου λες. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, κυρία μου. Να χαμηλώσω λίγο το ραδιόφωνο. Να το χαμηλώσετε. Λοιπόν, πήρα για τα παιδιά που λέτε στο σχολείο. Γρηγόρη, αυτό που λες τώρα είναι φασισμός σκέτος. Αυτό που είπα εγώ, δηλαδή, ποιο είναι ο φασισμός? Που λες, δεν απαντάς στον Κώστα αυτά που σε ρωτάει. Δηλαδή, ποιο είναι ο φασισμός? Περίμενε. Δεν τα δέχονται οι γονείς στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Όχι. Το σχολείο λοιπόν, δεν τα δέχεται. Τα όχι, γονείς. Σύλλογος γονέων και δεν μόνο. Οι δάσκαλοι δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, ένα λεπτό. Άκουσε στην τηλεόραση τα παιδιά που θα πάνε σχολείο τα εμβολιάσανε. Ο φασισμός που είναι, μπορεί να μου απαντήσει? Ένα λεπτό. Τα εμβολιάσανε όλα. Η φυματίωση και η υπατήτητα. Εδώ τα εμβολιάσανε, εδώ. Ναι, εδώ. Το ξέρω που τα εμβολιάσανε εδώ. Εδώ. Το ξέρεις, Γρηγόρη, ότι η υπατήτητα και η... και η φυματίωση κυκλοφοράνε εδώ στην Ελλάδα πριν έρθουν ακόμα οι ξένοι, ας πούμε. Το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Αυτοί που διαμαρτύρονται λοιπόν. Όχι, εσύ το ξέρω. Χρυσαυγίτες. Άρα οι γονείς είναι. Ο φασισμός ποιος είναι? Ο φασισμός είναι οι χρυσαυγίτες οι γονείς. Όχι, εγώ τι φασιστικό έκανα? Μα σε ρωτάει κάτι ο Κώστας και σου λέει πες τη γνώμη σου και δεν μιλάς. Γιατί δεν μιλάς? Όχι, άλλο αυτό. Να πεις να είναι φασισμός. Φασισμός είναι όχι. Να επιβάλλεις κάτι. Α, μπράβο. Επόμενη γραμμή. Μην συγχύσετε, κυρία. Χρυσαυγίτες λέει είναι όλοι οι γονείς εκεί. Δεν άρα, Μιχαλολιάκος, το ρεόκαστρο. Πολλούς ψήφους θα πάρεις. Ένα. Ναι. Για, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, το εμβόλιο της υπατήτητας έχεις υπόψη σε πόσες δόσεις γίνεται? Εμένα ρωτάς? Ναι. Δεν έχω κάνει εμβόλιο της υπατήτητας. Σε τρεις. Σε τρεις δόσεις. Ωραία. Τι. Σε ετήσια βάση. Τι θες τώρα να πω? Ενημερωτικά. Θα κάνω την πρώτη θέμη. Πάμε επόμενη γραμμή. Σε ενημερώνω, πέρα από τα υπόλοιπα που ναι. Έχουν για μηνυγκίτιδες, λαράκια. Μην είναι κόκκινη, πάρε στον κόσμο. Α, τις μηνυγκίτιδες και τις μηνυγκίτιδες. Μην πετάμε μπουρδες. Εντάξει, πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς το να. Δημήτρης από Ξάνθη. Γεια σου, Δημήτρη. Ολυμπιακός. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις στον καθένα σας. Κάτσε ρε φίλε, τι δύο ερωτήσεις? Από μία θα κάνεις? Από μία, ναι. Δύο από μία στον καθένα. Άμπρα. Κύριε Κόκκινη. Εδώ είναι. Εγώ συμφωνώ ότι του Μπέρκ ήταν πέναλτι. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί πέρσι η ίδια φάση πάνω στο Φορτούνι που τον είχε ανατρέψει ο τερματοφύλακας ή της Καρονής ή του Λεβαδιακού, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο παιχνίδι ήτανε, είχε γίνει τόσο ντόρος για τη βουτιά του Φορτούνι? Είναι ακριβώς η ίδια φάση. Το έδωσε του Φορτούνι? Το έδωσε. Όχι, δεν θα το έδινε. Για τον κύριο Κόκκινο ρωτάω. Εγώ λέω δεν έμπαινα την τελειότητα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το ξέρεις ότι ο Μαχαίρας βγήκε και δήλωσε ότι έκανε πέναλτι? Είναι πέναλτι, εγώ σας λέω. Ο Μαχαίρας, ο παίκτης του Λεβαδιακού. Το λέω σε σένα και το βλαμμένο που έχω δίπλα μου. Βλαμμένος είναι ο Μαχαίρας, δεν είμαι. Όχι, είπε ο παίκτης. Όπα, περίμενε, φίλε, για να ξέρουμε τι λέμε. Ο παίκτης ο ίδιος λέει ότι η ΠΕΠ έπεσε σε παράβαση. Ωραία. Και έρχεται η ΕΠΟ και καλεί το διαιτητή σε απολογία. Δεν είναι έγκλημα αυτό? Εγώ λέω να έγινε βάζελος. Όχι, 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 να σας πω κάτι. Συμφωνώ ότι είναι πέναλτι, σας το είπα από την αρχή. Μ' ακούσατε? Μ' ακούσατε που σας το είπα? Ναι. Γιατί η ίδια περίπτωση του Φορτούνι να μην είναι πέναλτι? Που είχε ξεσηκωθεί όλη η τηλεόραση. Αυτό σας ρωτάω. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Δεν θυμάμαι τη φάση, ειλικρινά. Δεν τη θυμάται. Πάνε σε μένα.
Κύριε Ρατόπουλε, σε εσάς. Παρακαλώ. Πού λέει ο κανονισμός ότι άμα μαζέψω τα πόδια δεν είναι πέναλτι. Άμα το χτυπήσω δηλαδή με τον μυρό δεν είναι πέναλτι. Ποιο μυρό. Ο Μπέρκ το βρίσκει, δεν το βρίσκει. Όχι, αυτός πάει πάνω στον Μπέρκ. Αφού Μπέρκ μαζεύει τα πόδια του, πώς πάει πάνω. Αυτό σας λέω. Το χτυπάει με τον μυρό, δεν είναι πέναλτι. Ρε, και ο καινούριος κανονισμός λέει. Ο Μπέρκ. Και με το πνεύμα εκτός του Μπέρκ. Εκτός από μεγάλος παικταράς. Άκου να δεις. Εκτός από μεγάλος παικταράς, είναι και αλυταράς μεγάλος. Και πονηρός. Και βρίζει και κάνει και βρίζει διαιτητές και λέει άσχημα πράγματα σε αντιπάλους εκτός από παικταράς. Ό,τι θέλει. Ναι, τώρα δεν ό,τι θέλει. Εγώ σας λέω ότι το χτυπάει. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν παίξει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και σου δώσει τέτοιο πέναλτι που μαζεύει τα πόδια θα ουρλιάζεις και εσύ και ο Λαφούζος. Εγώ δεν θα ουρλιάζω γιατί σας είπα ότι είναι πέναλτι. Το κρατάω αυτό. Επόμενη γραμμή. Το κρατάω. Τι είναι αυτό που έξω που τρως τόση ώρα. Τι τρώω. Τι τρως τόση ώρα. Χάμπουργκερ. Χάμπουργκερ. Ναι. Πάλι ρε είπες στο Σάκη να σου φέρει τα μπάτσικα. Ναι, τον είπα να με φέρει. Εσύ, σε πόσες ώρες θα το φας αυτό το χάμπουργκερ. Μέχρι το απόγευμα θα το τρώω. Με τι μπορεί να το συγκρίνεις αυτό το χάμπουργκερ, πες μου. Με το σαγκαρέ το... με το κεφάλι σου. Στο διάλο από εδώ ρε, με το κεφάλι μου. Τόσο μεγάλο είναι. Mm. Τόσο μεγάλο. Ναι. Για μένα γιατί δεν παρήγγειλες. Τι να παρήγγειλες, γιατί έχεις χοληστερίνες. Στο διάλο από εδώ ρε. Πάμε στον κόσμο. Πάμε, ναι. Πες που είναι τα μπαμπάτσικα. Αδειό, το πάντων, τον έβαλε χωρικό το βράδυ, τώρα καμαρώνει. Σε ταΐ, σε ποτίζει, ναι. Πάλι κούτρα την έβγαλε. Είδες. Τρώσε ένα χάμπουργκ και στριπ. Έτσι. Για μένα ταΐ και εμένα ένα χωρικό. Εσένα ο Πετκανίτσας κάθε απόγευμα σε ταΐζει. Κάθε απόγευμα. Κλειδαράς. Κλειδαράς. Και πώς με ταΐζει. Έτσι μου είπαν χθες που πέρασαν εκεί. Όχι ο Πετκανίτσας, κάποιο άλλο. Ο κόκκινο εδώ κάθε απόγευμα είναι λέει. Καλά είναι κάθε μέρα πα και με αφήνει απ' έξω εμένα. Τέλο πάντων. Πα στον κόκκινο. Δεν το κουτραδόρο. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς το. Λοιπόν, δύο θέματα. Πρώτον, όταν αποφάσισα να κάνω οικογένεια, ενώ έμεινα στη Θεσσαλονίκη 25 χρόνια, επέλεξα να φτιάξω σπίτι σε έξω στη Θεσσαλονίκη, διότι κατάλαβα και είδα ότι οι συνθήκες στα σχολεία και στα δημοτικά, γιατί έχω παιδιά, είναι καλύτερες. Ναι. Λοιπόν, δεν είμαι ούτε θησαυγίτης, ούτε Σιριζέος. Ναι. Είμαι ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος πιστεύω, έχω μία άποψη. Λοιπόν, αν τα παιδιά αυτά, τα οποία πρέπει να έχουν όλοι να δείχνουμε μια ευαισθησία στα παιδιά και ειδικά στα προσφυγόπουλα, έχουν την ανάγκη να μπουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, θα μπορούσε κάλλιστα από τα κονδύλια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 6 μήνες να φτιάξουν ένα σχολείο. Αυτά τα παιδιά να πάνε σε αυτά τα σχολεία, τα προσφυγόπουλα όλα, να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να ενσωματωθούν αργότερα στο γυμνάσιο στα διάφορα σχολεία κατά τόπους. Nice. Αυτή είναι η γνώμη μου εμένα. Ναι. Ούτε είναι σωστό να απορρίπτουμε τελείως, ούτε είναι σωστό να λέμε ότι ωραία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, τα λες θεωρητικά. Τα παιδιά σε ποιο σχολείο πάνε? Τα παιδιά μου πάνε σε σχολείο δημόσιο. Σε ποιο? Ρε παιδί μου, σε ποια περιοχή? Στα Κουφάλια. Α, στα Κουφάλια. Άρα και στη δική σου περιοχή, ναι, είναι πολύ πιθανό να έρθουν παιδιά τα οποία θα απορριφθούν από την τοπική κοινωνία. Εσύ τι θα κάνεις? Εγώ σας είπα την άποψη ποια είναι. Θα ότι τα δεχθείς με χαρά. Ναι. Είναι λάθος, όχι. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Ένας μεγάλος αριθμός προσφυγόπουλων καταρχήν δεν ξέρουν τη γλώσσα. Πώς θα πάνε σχολείο, ρε παιδιά? Πώς θα ενσωματωθούν μέσα στις τάξεις του δημοτικού, ας πούμε? Έχεις μεγάλη αγωνία για τα προσφυγόπουλα. Βέβαια. Ναι. Αλλά σε βλέπω ότι είσαι ευαίσθητος άνθρωπος. Ναι. Εσύ τι προτείνεις? Ναι. Σας είπα τι προτείνω. Να φτιαχτούν σχολεία για τα προσφυγόπουλα. Ναι. Σχολεία. Να μπουνε, να μάθουν την ελληνική γλώσσα και αργότερα στο γυμνάσιο με το καλό, εφόσον θα είναι το πέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, εδώ δεν υπάρχουν σχολεία ρε, για τα Ελληνόπουλα, για τα προσφυγόπουλα θα κάνουν αυτή τη σχολεία. Έχει τρελαθεί. Υπάρχουν κονδύλια για να δώσουν. Κονδύλια υπάρχουν. Α, καλά. Πού είναι? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, αυτό είναι το κομμάτι το κοινωνικό. Α πούμε, ήθελα να πάρω μια θέση και να πω την άποψη. Πολύ καλά. Να είστε καλά. Ωραίο. Τώρα το. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αύριο το ποδοσφαιρικό. Άρης Λαμία. Θα δείτε τη Λαμία. Αυτό σα λέω μόνο. Τη Λαμία. Άρης Λαμία την Κυριακή. Χαλάρωσε λίγο. Χαλάρωσε λίγο. Γεια. Γεια χαρά. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, εσείς μιλάτε κύριε. Τίτλοχορτασμένος Ερυθρόλευκος. Χορτασμένος Ερυθρόλευκος. Όχι, όχι. Τίτλοχορτασμένος Ερυθρόλευκος. Τίτλοχορτασμένος. Α, νόμιζα έφαγες κάπου. Τίτλο. Δεν μου λες, ράπτω, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, κύριε. Να σχολιάσεις λίγο τον ορισμό των αγώνων του Σαββατοκύριακου που έγινε. Τι έγινε δηλαδή? Γίνεται. Μ' ακούς? Δηλαδή τι έγινε? Που ο Ολυμπιακός παίζει Πέμπτη στο εξωτερικό και παίζει Κυριακή. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι του προσωπικού, οποιαδήποτε ομάδα να ήταν. Παίζει εσωτερικά εδώ μέσα και παίζει Δευτέρα. Αλλάξαν τα κόσμια.
Άμπραβο. Δηλαδή φύγανε οι βρώμικοι και έρχονται ακάθαρτοι, έτσι. Ναι, ρε φίλε, τι θα γίνει. Εμείς θέλουμε να γίνουμε εμείς βρώμικοι τώρα. Εφή, ειλικρινώς. Δηλώνεις χορτασμένος. Ακριβώς. Όχι, μ' αρέσει που δηλώνεις χορτασμένος. Δεν έχω υπομονή να περιμένω. Και βγαίνεις και τους δίνεις έτσι στεγνά. Τι δίνεις στεγνά. Τι λες ότι αυτοί είναι οι αλήτες ή έτσι ή αλλιώς. Όχι, δεν είναι οι αλήτες. Γιατί μας ζαλείς γενικά, να μην πω και σε εσάς. Κάποιοι από εσάς. Ρε φίλε, 20 χρόνια δερβέναγας είσαι. Εντάξει, μην είναι λίγο απέναντι. Και βγαίνεις και διαμαρτύρες. Θα πέσει να μας πλακώ. Μα τον Ντουτάτη, ρε φίλε. Μισό λεπτό, άλλο αυτό θέλω να πω. Εγώ εκεί θέλω να καταδείξω. Εγώ θέλω να το παίξω λίγο παοκτήστερα. Να παίρνω σκηνοτροφή και να αρχίζω να ανοιγώ στα κάγκελα και να διαμαρτύρομαι. Να πω και ένα τελευταίο. Να πεις τίτλο χορτασμένε. Δεν μου λέτε με τον Παλοδήμο που λέει για φτηνό αυτοκίνητο 2000 πρέπει να είσαι παοκτής. Όχι. Όχι, ρε φίλε. Οποιοςδήποτε. Δηλαδή εγώ σαν Ολυμπιακός μπορεί να κάνω αγοροπολισία. Να ξέρω, θα παρακαλώ δηλαδή να γυρίζω πάω δύο φορές αύριο. Ρε φίλε, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ χτες περίμενα τον Ντεμπελέ να τη στείλει στο πλεχτό. Και το... Δεν σε άκουσα. Έχεις δίκιο, ναι, σε άκουσα. Λοιπόν, με το στοίχημά μου είμαι. Μπράβο. Μαρμίτα, μαρμίτα. Εγώ το λέω επειδή δεν ξέρω αν το κατάλαβα και εγώ. Έκλεισες, πάνε. Όχι. Ναι. Εκτός αν οι ταυτότητες γράφουν πάνω και τι ομάδα είσαι. Καλώς το. Ναι, λέω, γι' αυτό λέω. Φτάνει, ρε, φτάνει, ρε. Πάμε. Μας χόρτασες κι εσύ. Επόμενος, ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι, ναι, καλά. Τι πρόβλημα να έχω, ένα πρόβλημα είστε όλοι μαζί, τι εγώ να έχω πρόβλημα μαζί σας. Όταν ήταν μικρός, ασχολήθηκε μαζί του τον Ηρακλή. Όταν ήμουν μικρός, και του είχε μείνει από σήμερα. Όταν ήμουν μικρός, στα μάτς που είδα εγώ με τον Ηρακλή, ο κόκκινος δεν τα έχει. Καλά, καλά. Και από πάγκο φέρ τα εισιτήριά σου. Τι εισιτήρια από τον Ηρακλή. Εγώ α πω μάτς που έχω πάει που δεν τα φέρε εισιτήρια. Φέρε εισιτήρια. Από τον Ηρακλή. Φέρε εισιτήρια. Ούτε ένα δεν φέρε ο κουτραδόρος του Τζαμπατζή. Ο Πετιανίτσα άλλα λέει. Τον Τεγκράφ τον Ηρακλή, οπωσδήποτε. Είναι μεγάλος θεματοφυλακάς. Τι θες. Εγώ τον Τεγκρά στον Ηρακλή, ο άντρας τον Τεγκρά Περνής. Τέλος. Αυτοί οι τρεις. Ορίστε. Είναι μεγάλος θεματοφυλακάς. Ο Τεγκρά. Η Λάρισα τον έδιωξε και θα πέσει. Και να, να πάει στον Ηρακλή. Ωραία. Δεν μου λες. Ηρακλής Ολυμπιακός, 20.000 κόσμο. Ναι. Δεν μου λες, δεν μου λες. Παρακαλώ. 20.000 κόσμο. Η διακοπή ξέρεις πόσο δίνεις αυτό το μάτς. Πολύ, ε. Ξέρεις γιατί. Το θέμα είναι ποιοι θα δέρνουν ποιους. Ηρακλειδής τους Ηρακλειδής, οι Ηρακλειδής τους Παοξίδες, οι Παοξίδες τους Ηρακλειδής, οι Παοξίδες τους Ολυμπιακούς, όλοι μαζί τους Ολυμπιακούς. Δεν λύγει το μάτς αυτό. Ναι. Απάντησέ μου, πόσο μικρή ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ που θα έρθει στο μάτς του Ηρακλή. Για πες μου λίγο, θα μπει στο Καφατζόγλου και θα προσεγγίσει ουσιαστικά τον Ηρακλή. Πόσο μικρή ομάδα είναι. Δεν θα έρθουν. Μια φορά που το έκανε ο Ηρακλής αυτό. Δεν θα έρθουν, βρεβέδε, μην ακούς βλακίες του Ραπτόπουλ τώρα. Θα έρθουν και θα κάνουν, κανένα δεν έρθει. Φοβούνται. Μακάρι να έρθουν για τα έσοδα να πάνε στην ομάδα μου. Ποια έσοδα, ρε φίλε. Ποια έσοδα, ρε φίλε. Ποια έσοδα. Μακάρι. Κανείς δεν πληρώνει εισιτήριο σήμερα. Κανείς δεν πληρώνει εισιτήριο. Ποιος θα πληρώσει. Όποιος πληρώνει εισιτήριο σήμερα και παίρνει διαρκές είναι βλάκας. Αφού όλοι τζάμπα μπαίνουν στο γήπεδο. Πώς μπαίνουν. Το λέει ο μέγας κουτραδόρος μια ζωή. Ούτε στον ΟΑΣ δεν πληρώνει εισιτήρια. Εγώ πάω στην 6 στο Καφατζόγλιο. Εγώ θα έκανα ΙΕ κουτραδόρων και θα τον είχα διευθυντή. Ρε κόκκινε, και... συγγνώμη ρε φίλε, πόσα απογέμματα τρως εκεί πέρα στο Πετκανίτσα, στην Πότσαρη. Μια φορά που πλήρωσες πες μου. Πολλές. Γιατί δεν ρωτάς το μαγαζάτορα. Ο μαγαζάτορας θα παίρνει από τον άλλο να μου λέει. Γιατί δεν ρωτάς το μαγαζάτορα. Το ρώτησα χθες. Το ρώτησα και σου είπες δεν πληρώνει από μένα. Ο άλλος λέει πληρώνει. Άσε ρε. Ναι. Απατεώνα. Κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Όσα λεφτά έχεις στην άκρη, δεν ξέρω τι οικονομίες έχεις κάνει τόσα χρόνια, βάλτε όλα στο διπλό της Φιωρεντίνα. Να πάει να πάρεις και το I20, ξέρω εγώ τι, 14.000, δεν πειράζει. Εντάξει, όσα βάλεις στο 260 της Φιωρεντίνας, κάφτα όλα. 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 Φίλε την Κυριακή. Εσύ λες τα θέλω σου. Ναι. Εμείς εδώ έχουμε άλλη προσέγγιση. Ρε φουκαρά, ξέρεις που εγώ αύριο σου έχω τριάδα φωτιά. Άμα θες να βγάλεις. Κάτσε λίγο το φουκαρά να το πω. Φουκαρά, Ηρακλειδέα. Κατάτησες ρε να σε διοικεί ο Ζαχαρίας Μπουγιουκλής και ο Μπέκας ρε. Βρε κατάτια, κατάτια του ποδοσφαίρου είσαι ρε. Σε πουλάει τρέλα ο Τσάκας της Ιταλίας. Ο Τσάκας της Ιταλίας. Εσείς επίτες νικήτες είναι αυτό που λέγω, με αλφα. Βράσε μένα εγώ τι είμαι με τον κόκκινο, τι κάνω ρε. Ρε Ηρακλειδέας δεν είσαι. Ρε ο Μπέκας σε διοικεί ρε με τον άλλο τον Ζαχαρία ρε. Φύγε από εδώ ρε. Ντροπή της πόλης ρε. Πήγανε στα αποδυτήρια και τους πετάξανε με τις κλωτσιές οι παίκτες ρε. Απλήρωτοι 5 μήνες.
και στον Άρη 4-5 μήνες και αυτοί απλήρωτοι. Για ποια μιλάτε ομάδες ρε στη Θεσσαλονίκη. Απλήρωτη Αριανή, απλήρωτη Ηρακλειδή. Μιλάτε για τον ΠΑΟΚ, ρε. Με κάνετε και κάνω αβάντα τον ΠΑΟΚ, καθήκια. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλά, ότι γλύφει. Πάμε. Δηλαδή. Η αλήθεια είναι. Για το Μόσχα Παλάς έχει μια αδυναμία. Ναι, καλημέρα. Γκασπαζά. Καλησπέρα. Ντά. Ναι. Εσύ μα έλειπε. Καλό στο Ζιγούρι. 13 και σήμερα. Εγώ μετράω. Ναι, καλά κάνει. Δεν χρειάζεται να μετρήσει. Ο Νίκος θα δίνει το λόγο ότι είναι τελειωμένο. Ξέρω ότι είσαι παντελονάτος, ρε. Απλά σου λέω το προσμένο. Βέβαια. Ναι, Κωστή, να σου κάνω μια παρατήρηση καλοπροαίρετη. Ποια θέληση δέχεσαι εσύ? Τι δέχομαι, ναι. Το ότι έφαγε η ΑΕΚ λεφτά ο Ηρακλής και ο Άρης. Ναι. Είναι αποδεδειγμένο, είναι δεδομένο, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς. Δεν τα φάγαμε τα λεφτά όμως εμείς. Τα φάγαν αυτοί οι οποίοι διοικούσαν τις συγκεκριμένες ομάδες. Συγκεκριμένη ναι. Εικονική περίοδο. Ο Super 3 και ο Original διοικούσαν τις ομάδες σας. Οπαδοί διοικούσαν τις ομάδες σας. Οπαδοί μπήκαν μέσα με προτροπή Μελισσανίδη και διέκοψαν το ματς και έπεσε η ΑΕΚ. Μπράβο. Τι ήτανε, παράγοντες. Δεν μπορείς να μου απαγορεύσεις να εκφέρω γνώμη για τα προσφυγόπουλα, παράδειγμα. Για τα προσφυγόπουλα, ανάλογα τι κόμμα είσαι. Αν είσαι αριστερός, απαγορεύεται να πεις. Εγώ είμαι. Αν είσαι Χρυσαυγίτης, δικαίωμά σου να το λες. Δεν μπορείς να είσαι όμως αριστερός. Να λες ναι, οι πρόσφυγες. Και άμα έρθει ο πρόσφυγας στο σχολείο του παιδιού σου, να γίνεσαι μετά Χρυσαυγίτης. Δεν γίνεται. Μπράβο, Κώστα, εγώ είμαι από αυτούς που κουνούσα τη σημαία του Πασόκ ναι. Και τρώγανε το μέλι όπως εσύ στη Μαρμίτα με το βάζο. Από αυτούς είμαι εγώ. Μπράβο. Που σήμερα ναι. όλοι αυτοί που δεν έχει Μαρμίτα και κουνούσαν τη σημαία. Και ανεβαίνω πάνω στην κολόνα της ΔΕΗ και βάζα την αφίσα. Όλοι αυτοί γίνανε οι Σιριζέοι, οι Χρυσαυγίτες, όλοι οι ψευτοσοσιαλιστές με τη δεξιά τσέπη. Όταν μας έδινε επιδοτήσεις στο Πασόκ, ήταν καλό, έτσι. Καλό. Και αν βγαίναμε στα κεραμίδια. Ναι. Βάζαμε την αφίσα του ήλιου. Ξαφνικά τι έγινε, πήγε στο 3% ο ήλιος. Ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλει. Πού πήγε το 43%, πες μου. Ξέρεις που πήγε. Προς τον αγώνα και μια Ελλάδα ελεύθερη. Τα θυμήθηκες να τραγουδήσω. 1-0 με γκολ του Ζάιρο, το φαντάζεσαι αυτό. Ο ήλιος έχει μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να φτιάξουμε. Πάμε επόμενη γενιά. Μην κάνει τη διαδήλωση με το χιούμορ σου, ρε κόκκινε. Ναι! Ήσουν Πασόκ, δεν μπήκε μέσα, σε πήρα σε ένα ραδιόφωνο Πασοξίδικο, μέχρι εκεί έφτασε. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλό στον Επαναστάτη, ρε. Το μοναδικό Επαναστάτη. Έλα λοιπόν. Μοναδικό Επαναστάτη. Εσύ άκουσε με. Εσύ δυο φορέ το είπε το ποίημα, τουλάχιστον εμένα με στήσανε στη γυάλα και με έστειλε αυτό που το 2016 καθαιρέθηκε με διατάξει και αυτά για τη διεφθαρμένη ΕΠΟ η γραφική Ηρακλή. Σταμάτα να μιλά. Πάμε παρακάτω. Γιατί μάλλον έχεις μπερδέψει το θέμα. Και όλοι το έχετε μπερδέψει το θέμα. Οι παππούδες σας, για να μάθετε λίγο πολύ σύντομα την ιστορία σας, ήτανε πρόσφυγες. Όλοι. Οι παπάδες σας ήταν μετανάστες. Και εσείς όλοι γίνατε φασίστες. Το καταλάβατε? Όποιος δεν το κατάλαβε, να το επαναλάβω. Πες το. Γίνατε λοιπόν εσείς. Που μιλάτε αυτή τη στιγμή για το αν θα έρθει ένα παιδάκι 6 χρονών όταν ο παππούς σου βουτούσε 6 χρονών και ερχόταν στην Ελλάδα να τον έλεγε ο Μπρούκλης εδώ πέρα ότι εσύ δεν μιλάς ελληνικά και είσαι οτιδήποτε είσαι και δεν ξέρεις να γράφεις και να σε στείλω κάπου αλλού. Ε, αυτοί είστε. Και οι μετανάστες δηλαδή μας κάνουν με το ίδιο μυαλό μια πλάκα του εξωτερικού και πούνε δεν θέλουμε κανέναν Έλληνα στη χώρα μας. Όλοι πίσω. Έχετε καταλάβει τι έχει να γίνει στην Ελλάδα? Μα τα λόγια θα έρθουν να μαζεύουμε όλοι μας. Καταλάβατε? Αλλά δυστυχώς είστε αμαθείς, είστε νεοέλληνες και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι είστε μη μαθείς. Γι' αυτό τα πάτε να κάνετε την επανάστασή σας, την κάνετε με κάποιον που μπορεί να σας δουλέψει. Όποιος αυτή τη στιγμή μου λέει ότι είναι Χρυσαυγίτης και είναι παροξής, έχει πρόβλημα. Γιατί δεν βλέπει το μισό γήπεδο. Δεν μπορεί κάποιος να μου λέει ότι είναι πρόσφυγας και στη σημερινή εποχή το κόμμα που τον εκφράζει είναι η Χρυσή Αυγή. Είτε θέλετε να το καταλάβετε πόσο μάλλον τα μιλάμε για παιδιά που εκεί δείχνουμε τη διαφορά μας με τα ζώα. Όποιος δεν το κατάλαβε αυτό και οποιοσδήποτε σύλλογος κόπτεται για αυτά, ας κόπτεται καλύτερα να έρθουν δάσκαλοι να μορφώσουν τα παιδιά σωστά στα σχολεία,
να γίνει ένας έρανος, να πάρουν κάποιοι υπολογιστές, να μπορούν να μάθουν πέντε πράγματα τα σχολεία σοβαρά. Ας ασχοληθούν πρώτα για το με τι μορφή έχουν τα πανεπιστήμια και τι γενικότερα γίνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και αφού τα λύσει όλα αυτά, τα λύσει, τότε να ασχοληθεί για το αν θα φτιάξει πότε σχολεία. Όταν υπάρχουν σχολεία που είναι έτοιμα να πέσουν και είναι κόκκινα από το 80. Αλλά δεν τα ξέρουμε μετά το σεισμό τι έχει γίνει, γιατί είναι νεοέλληνες. Και επειδή είναι νεοέλληνες, είναι και φασίστες. Να προλάβουμε κι άλλο έναν, Νίκο. Παρακαλώ. Πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Νικολάκη. Ραπ. Έλα. Ακούς. Ναι. Έχεις παιδί στο σχολείο. Μάλιστα. Τι τάξη. Έκτη θα πάει. Έκτη πάει. Α, να είναι καλά το παιδί. Και να το χαίρεσαι. Να το χαίρομαι. Δεν με ενδιαφέρει σε ποιο σχολείο πάει. Αν πάει σε ιδιωτικό ή δημόσιο. Ναι. Αν για τον ΑΒ λόγο το παιδί έκανε μία αταξία στο σχολείο. Μάλιστα. Και η δασκάλα ή ο δάσκαλος το χαστούκιζε. Ναι. Τι θέση θα έπαιρνες. Το χαστούκιζε. Ναι. Δεν ξέρω. Όπως... Α, όχι. Προηγουμένως έλεγε στον Γρηγόρη το δίκιο ή το άδικο. Ναι. Πρέπει να πεις ναι ή όχι. Κάτι να ξεκαθαρίσεις. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Γιατί απαντάς για το κου, γιατί τον στηρίζεις. Όχι, γιατί απαιτείς από τους άλλους να απαντήσουν όταν εσύ δεν μπορεί να απαντήσεις. Α, έστω και αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση. Θα σου απαντήσω. Πώς απαιτείς από τους άλλους να απαντήσουν. Θα σου απαντήσω. Όταν εσύ. Σταμάτα. Θες να σου απαντήσω. Εγώ ναι, λοιπόν ναι. Που είμαι άνθρωπος της βίας, ναι. Δέρνομαι δηλαδή όταν μαλώνω, ναι. Μπορεί να πήγαινα το δάσκαλο και να τον πλάκωνα στο ξύλο. Πιθανόν. Ναι. Αλλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος που γεννήθηκα μέσα στη βία. Στα γήπεδα, στην Τούμπα μεταγύφτηκα, μας δέρναν οι γύφτοι, παίρναμε. Φωνάζαμε έξω οι γύφτοι από την Τούμπα. Πηγαίναμε μετά, συμμορίες κάναμε κτλ. Αλλά συνυπήρχαμε. Με τον Κουζού και με τον Λογαρά που ήταν αρχηγή της αλητείας. Ο Λογαράς με τον Κουζού. Λοιπόν, ένας ο οποίος είναι μες στη βία παοξής 55 χρονών, που έχει δει παίκτες, που έχει ορμήξει σε παίκτες της ομάδος του. Ναι. Δεν μπορεί να πει για τον Κούγια γιατί βάρεσε τον Τεγκρά. Όταν και ο ίδιος, το συνεχίζω, εάν χαστούκιζε ο ναι. Κύριος Σαββίδης τον Κλάους, θα τον έκανε θεό τον Σαββίδη. Και τελειώνω εδώ. Τι, δεν μου λες μία άλλη ερώτηση. Τι θέλεις, να σε προσβάλλω ή να σε βρίσω. Πες μου. Ό,τι κουστάρεις. Να με βρίσεις. Όχι, από τα δύο έργα θα μου πει. Να με βρίσεις. Όχι, να με προσβάλλεις. Το κάνω, όχι, το κάνω. Όχι, όχι. Προτιμώ να με βρίσεις παρά να με προσβάλλεις. Μαζί σου είμαι σε αυτό. Ναι. Η προσβολή είναι μεγάλη. Χειρότερη από την Ήβρη. Ναι. Άμα σε βρίσω, πάει να πει κάτι μου έκανες. Ναι, κάτι τέλος πάντων στα νεύρα σου. Η προσβολή είναι χειρότερη, σωστό. Ο δικηγόρος πρόσβαλε αυτό το παιδί, 33 χρονών. Είναι άδικο αυτό. Τον έδιρε ο Ντεγκρά όμως, τον έδωσε δύο μπουνιές. Δεν το λένε αυτό. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Το ζαλίστηκε, λέει ο Κούγια. Το θέμα είναι ποιος το ξεκίνησε. Α, ωραία, σωστό. Μάλιστα. Ο Ολλανδός πρέπει να ήταν στην καλύτερη εμφάνιση που έκανε ποτέ. Τι έκανε εμφάνιση? Στην καλύτερη ραδιοφωνική εμφάνιση. Ζει σε ένα δικό του κόσμο. Νομίζει ότι κάνει πόλεμο τον Παπαθανασάκη. Ενώ όλοι οι άλλοι τα έχουν. Μπορώ να λέω αυτό που πιστεύω. Εσύ, ναι, φυσικά. Λέω. Αλλά σου λέω είναι. Ήταν η καλύτερη. Σε πλάνη είναι, σε πλάνη. Ραδιοφωνική τοποθέτηση. Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, Α02 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54344. Α03 κενό. Νυχτερινός μαραθώνιος ονοματεπώνυμο στο 54344. 10 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παιδικής παράστασης Πινόκιο. 10 διπλές προσκλήσεις. 10, όχι διπλές, συγγνώμη. 10 προσκλήσεις για τη συμμετοχή στο νυχτερινό μαραθώνιο. Διάλειμμα και σαλού και πάλι μαζί. Λοιπόν, με Χέρικεν, τι κάνεις, δε. Η Φιωρεντίνα, θέλω να δω ποιοι λείπουν, τι κάνουν. Θα στα πω μετά. Μη. Όχι τώρα. Ναι. Όχι τώρα. Μετά. Λοιπόν, Α02 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54344 για την παιδική παράσταση Πινόκιο πάνω στον κόσμο. Ναι. Να πάμε, παιδιά, λίγο 5 λεπτά πιο νωρίς θα σταματήσουμε. Γιατί θα κλείσουμε πιο νωρίς. Θα okay. Μιλήσει ο. Δεν θα απολογηθούμε κιόλας. Όχι, θα τους ενημερώνουμε, ρε κόκκινε. Μπράβο. Ναι, τους ανθρώπους. Πρέπει να κλείσουμε πιο νωρίς. Αυτοί που είναι από ένα λεπτό ο καθένας. Όχι από ένα, από δύο λεπτά. Από δύο λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς. Λοιπόν, δύο λεπτά. Όντως έχουμε πρόβλημα με το φασισμό στην Ελλάδα. Επικρατεί μια άποψη τώρα η οποία λέει ότι όποιος πει την παραμικρή κουβέντα
ψηφίστηκε και ο νόμος, πώς τον λένε και τα ρατσιστικό, πρέπει να πάει να δικαστεί. Ένας άνθρωπος που να πάει σε μια άλλη χώρα μπορεί να είναι επισκέπτης, οικέτης ή εισβολέας. Επισκέπτης σημαίνει κάποιος τον κάλεσε. Ο οικέτης μπορεί να είναι πρόσφυγας, μπορεί να είναι και λιποτάκτης από το στρατό της χώρας του. Για τον εισβολέα είναι καθαρό. Το παιδάκι θα πάει σχολείο είναι εισβολέας. Όχι, μισό λεπτό. Τριών ειδών άνθρωποι έρχονται, ρε μου, σε μια χώρα. Επισκέπτες, οικέτες, που είναι λιποτάκτες και πρόσφυγες και εισβολείς. Αυτοί τι είναι? Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, αν τους βάλεις να συμπληρώσουν σήμερα μια δήλωση, ο καθένας θα γράψει ό,τι θέλει, έτσι. Κατά πόσο η δήλωση ήταν αληθινή, αυτό δεν το ξέρω εγώ, εσύ. Ωραία. Γιατί λοιπόν τους χρησιμοποιούν τώρα και ποιοι τους χρησιμοποιούν αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί παίρνουν λεφτά κατά κεφάλι, ρε φίλε. Ωραία. Τα χτυπήματα που μπορούν να υποφέρουν είναι δύο. Ένα είναι στην εργατική τάξη και ένα είναι στη δημόσια παιδεία. Οι άνθρωποι αυτοί όσον αφορά την εργατική τάξη είναι συνδικαλιστικά υπανάπτυκτοι. Ένα πράγμα ξέρουν μόνο. Το Ισλάμ. Τίποτα άλλο. Είναι υποανάπτυκτοι. Δεύτερο, για τη δημόσια παιδεία. Ποιοι είναι υποανάπτυκτοι, ρε φίλε? Συνδικαλιστικά υπανάπτυκτοι. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει συνδικαλισμός. Η εργατική τάξη έχει προβλήματα όταν αναμειγνύεται με ανθρώπους αυτής της νοοτροπίας. Για τη δημόσια παιδεία εύκολα μπορώ να απαξιώσω εγώ το δημόσιο σχολείο, όταν μέσα σε μια τάξη θα βάλω παιδιά που δεν έχουν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Οπότε, για το θέμα τι. Ενώ τώρα, ας πούμε, τώρα είναι υποβαθμισμένο, έτσι όπως είναι τα ελληνικά σχολεία, περίμενα το Σύριο εγώ να με το υποβαθμίσει. Το διατάφτα. Δεν μπορεί να μπουν αυτά τα παιδιά στο ίδιο σχολείο με άλλα παιδιά που έχουν άλλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Μάλιστα, να είσαι καλά. Γιατί άλλο μισό λεπτό. Δεν υπάρχει μισό λεπτό, το είπε. Σαφή. Ναι, είναι σαφή. Παρακαλώ. Ναι. Καλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυριάκος από τη Δημότυχο Παοξής. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, μισή τοποθέτηση για δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα για τα προσφυγόπουλα και ένα ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, για τα προσφυγόπουλα θα πρέπει λίγο να καταλάβουμε σαν Έλληνες το κακό που μας έχουν κάνει. Γενικά, όλοι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούσαν τόσα χρόνια και έχουν αφήσει τον ελληνικό λαό παιδαγωγικά και πνευματικά στάσιμος. Θα πρέπει τα παιδιά αυτά, επειδή όλοι είμαστε γονείς, να βρει τρόπο η χώρα να πάρει, να τα αξιοποιήσει και να τα μάθει. Εδώ δεν μπορεί τα δικά της παιδιά να αξιοποιήσει με τα ξένα τα κάνει. Αυτό είπα στην αρχή. Σωστό. Αυτό είπα στην αρχή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Γιατί τα παιδιά δεν θέλουν ποτέ σε τίποτα. Μη, πάνε στο γρήγορο στο ποδοσφαιρικό, λοιπόν, γιατί ο Ήβης περιμένει. Ναι. Και, λοιπόν, και επειδή σαν παλιός λίγο ποδοσφαιριστής και αρκετά πολύ διαιτητής, θα ήθελα για το πέναλτι να τοποθετηθώ. Ναι, μπράβο. Πάντα μετράει η πρόθεση. Ναι, ο ίδιος ο παίκτης είπε ότι κάνω πέναλτι. Κάτσε να δούμε τι, ναι, εσύ πώς θα ερμηνεύεις. Αν είχε πρόθεση και ας είχε μαζεμένα τα πόδια, είναι πέναλτι. Και βέβαια την πρόθεση δεν την κρίνει ο παίκτης, την κρίνει ο διαιτητής. Γιατί αυτός είναι ο άρχοντος αγώνος. Προς τιμή σου που δήλωσε Παοξής και το λες. Να είσαι καλά. Ναι, είναι αλήθεια. Επόμενος. Σαν... πάει. Μάλιστα. Επόμενος, μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Σπέρα. Καλησπέρα. Μαζί μιλάμε. Ναι, μαζί. Λοιπόν, πήρα να διορθώσω μια αδικία. Αδικία. Ναι. Είδα το μάτς του Ηρακλή μαζί με τον Γρηγόρη τη Δευτέρα το απόγευμα. Ξεμαχαιρώσανε εκεί που πήγες? Όχι. Ήσυχη. Και πρέπει να πω, Γρηγόρη, μη μιλάς. Λοιπόν, και πρέπει να πω ότι εκεί που πήγαμε ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Έπιαμε τις μπύρες μας, φάγαμε τα τυλιχτά μας με τα σαλάμια, τα τυριά, τα κασέρια κτλ. Κατάλαβα, κατάλαβα. Όχι, δεν κατάλαβες. Λοιπόν. Ο Θόδωρος, ξέρω. Ήταν αγαπητός. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι να βλέπω μπάλα μαζί του. Βλέπει μπάλα. Δεν προσβάλλει κανέναν. Όχι. Και στο τέλος, ναι, δεν μας άφησε με κανέναν τρόπο να πληρώσουμε. Ποιος? Ο κύριος που είναι δίπλα σου και είναι κύριος. Θα κερδούσε ο εστιατόρος. Θα κέρασε, ναι, ο εστιατόρος. Όχι, όχι, όχι. Είδα την κίνηση. Εγώ άσε. Άσε, κίνηση είναι για τα μάτια. Ξέρω εγώ τι. Όχι, όχι, όχι. Επαναλαμβάνω ότι είναι κύριος και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι απόλαση να βλέπεις παιχνίδι μαζί του. Καλή και εμένα συνέχεια. Με έχει κεράσει το καφενείο. Να είσαι καλά. Αλλά με έχει κεράσει ο αυτός, πώς το λένε. Ο εστιατόρος. Εγώ τα πλήρωσα, ρε βλάκα. Τι να πληρώσεις, φύγε από εδώ πέρα. Ναι. Ποτέ πλήρωσες εσύ. Ναι. Ναι. Σαλάμια. Πληρώσεις εσύ σαλάμια και μπύρες. Ναι. Πάθη καμιά αγκίστρωση το χέρι σου. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Ποιος? Εσύ ρε φίλε. Α, εγώ. Ναι, έλα, ναι, παιδιά, εγώ. Ναι. Ναι, γεια σας, Σάββας από Σταυρόπολη. Ρε Ολάνδε, με έχεις αγανακτήσει 100-200 φορές
Δεν έχω ασχοληθεί με καμιά άλλη ομάδα όσες φορές έχω τηλεφωνήσει και όσο, όχι όσες φορές έχω πάρει τηλέφωνο εγγράμματε δευτεροβάθμιο βαθμό. Άνθρωπε του Θεού, ποιοι είναι ξένοι? Τι ήταν η Θεσσαλονίκη, μια εβραϊκή κοινότητα μέχρι να έρθουν το 22 προπαπούδες μας? Εργαστήκανε, αδελφέ μου, και εσύ μη κτηρίζεις και υβρίζεις και καθυβρίζεις μια ολόκληρη γενιά. Άμεσο καλό του Θεού, γι' αυτό η ομάδα σου παίζει εκεί που όλο το χειμώνα κάνει τα βάλτα των Ελλάδων. Έλα, εντάξει τώρα, οι παππούδες μας φέραν και ρουσφέτια εδώ, ε. Έλα. Οι παππούδες μας φέραν και το ρουσφέτι από την Ανατολή, λέω. Φέρανε οι πόντι, οι πονηροί εκεί οι παππούδες μας. Φέρανε το ρουσφέτι, άιτε. Όλα καλά δεν ήταν που φέρανε, άιτε. Πέντε λεπτά να σου πω κάτι. Για πες. Για αυτό το θέμα. Ναι. Πάρε το Μακρυγιάννη να δεις το 21 που λέει για αυτά τα πράγματα. Πώς θα είπες, τα ρουσφέτια. Ότι υπήρχαν αυτά, οι Τούρκοι τα είχαν εδώ μια γενιά 400 ετών. Κάσε τώρα ρε Ολλανδέ τώρα, για την ομάδα σου μέσα τάρτερα. Γιατί αυτά που είπε, γιατί σε ενοχλούν? Αυτά που είπε, γιατί σε ενοχλούν? Γιατί με ενοχλούν, μας είπε ότι είμαστε ξένοι στην πόλη. Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Άξε φίλε, βάλες, σε παρακαλώ. Είπε δεν μπορεί, δεν, λέει δεν επιτρέπεται. Αυτή μιλάμε χωρία, καταλαβαίνουμε. Σε παρακαλώ, είπε δεν μπορεί η οπαδή του ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ, ξέρω είσαι συνοπαδός Γρηγόρη, ξέρω ότι γνωρίζεστε, πηγαίνεις στο Καφταζόγλιο, δεν θέλεις, έχεις μια δουλειά, είναι η δουλειά σου τέτοια. Θες να ακούσεις. Θες να ακούσεις. Θες να ακούσεις. Μπλέξαμε. Γιατί δεν είναι, Σύρο Κώστα. Μπλέξαμε τώρα. Πάει. Ρε, είναι δυνατόν. Λε, τώρα εντάξει, εμείς δηλώνουμε βλαμμένοι. Εσύ πήρες. Εσύ πήρες. Εσύ πήρες. Εσύ πήρες. Με μένα μιλάς. Με μένα μιλάς. Έλα, Γρηγόρη μου. Με μένα μιλάς και δεν καταλαβαίνεις. Σου λέω λοιπόν, μπλέξαμε. Είπε ότι δεν μπορεί ο πρόσφυγας οπαδός του ΠΑΟΚ, ναι, να είναι αντίον των προσφύγων. Πού είναι το, ναι, μεμπτό? Περίμενε, αυτοί οι κομμουνιστές τους φέρανε εδώ, ρε παιδιά. Στείλτονα. Άιντε, καληνύχτα. Άμα δεν θες να καταλάβεις, δεν μπορώ να κάνω. Μπλέξαμε τώρα, μέσα στους δύο. Ναι. 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 Έλα, εγώ, ναι. Ένα, ναι, λεπτό, ναι. Ναι, λοιπόν. 5 χρονών πήρα το γιο μου ξανά στη Σουηδία με σουηδικό διαβατήριο, Γιώργο μου, να πάει στον Ήπειρο εκεί. Μου ζητήσανε πριν πάει στον Ήπειρο το εμβολιάριο υγείας. Ήταν όλα τα εμβόλια εκτός για τη σηματίωση που το κάνανε εκεί ένα χρονό. Το κάνουν το εμβόλιο στο ΕΣΥ της σηματιώσεως και όλα τα υπόλοιπα εμβόλια τα ξανακάνανε στη Σουηδία, γιατί δεν αναγνωρίζουν εδώ, λέει, γιατί δεν είναι ενέσιμα. Λοιπόν, μήπως δεν είναι θέμα ρατσισμού και είναι θέμα υγείας? Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα υγείας. Και εγώ αν ήμουν γονέας, και εγώ θα φοβόμουν να στείλω το παιδί μου. Τι ψηφίζετε, κύριε? Τι ψηφίζω? Ναι. Τίποτα. Τίποτα. Όχι, τίποτα. Μάλιστα. Έγινε. Γιατί υπάρχει λόγος να ψηφίζω? Βέβαια, αφού δεν κονομάς τώρα, γιατί να ψηφίσεις? Δεν έχεις κανένα διορισμό. Μα δεν ζούσα εδώ. Γιατί να ψηφίσω εδώ? Μα δεν έχεις κανένα συμφέρον. Ναι. Να δαγκώσεις καμία κρατική δεν ιστορία. Εγώ μιλάω για θέματα υγείας. Ναι. Πώς συμπεριφέρονται? Όχι, γιατί δεν ψηφίζεις, λέω. Οι Σουηδοί δεν είναι ράτσιστε. Καταλάβατε? Οι Έλληνες είναι. Γιατί οι Έλληνες δεν είναι καθόλου ρατσιστές. Έγινε, αντίο. Να είστε καλά. Yeah. Επόμενος κύριος. Ρατσιστές. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Κάθε μέρα ακούγεται στην τηλεόραση ότι... Φώναζε λίγο, ρε φίλε. Ναι, κάθε μέρα ακούμε, ναι, σε διάφορα hot spot και νοσοκομεία όπου εργάζονται άνθρωποι για να γίνουν όλα αυτά, ότι έχουν κολλήσει εφηματίωση και πατήτηδα. Ακούγοντας αυτά ο γονιός, το βρίσκεις εσύ φυσιολογικό ότι δεν θα αντιδράσει και ότι δεν είναι τρομοκρατημένος και απλά... Όταν ερχόταν, ρε φίλε, και φωνάζαν αυτοί οι χρυσαυγίτες με τα κεφάλια τα άσχημα, γιατί τους, ναι, λέγατε ρατσιστές? Τότε δεν είχαν υπατήτηδα να πούμε. Φίλε, τώρα την είδατε την υπατήτηδα. Και τι θέλετε να σας φέρουν δηλαδή? Την Μπριτζίτ Μπαρντό με βαμμένο νύχι να πούμε από τη Συρία? Υπατήτηδα και αρρώστια θα έφερνε. Τι θα έφερνε? Δεν σ' ακούω. Φώναζε, ρε φίλε. Ξαφνικά λέω όλοι γίνανε χρυσαυγίτες, αλλά δεν είναι τρομοκρατημένοι και είναι όλοι χρυσαυγίτες. Ναι, ρε, γίνανε χρυσαυγίτες γιατί μπήκε το αυγό στο πισινό τους. Γιατί όταν το αυγό ήταν στο αλουμίνιο το πισινό ήταν δημοκράτες. Επόμενη γραμμή. Έτσι λέω εγώ. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Έτσι είμαστε όλοι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Λέγε, ρε Γρηγόρη, πάμε παρακάτω. Υπάρχει κανένας άλλος? Ένας είναι ακόμα. Ένα τελευταίο. Πάρ' το Βολίδα. Καλημέρα, γιατί περιμένει ο Ήβιτς. Έλα, φίλε. Ναι, μα ακούτε. Βεβαίως, κύριε μου, ναι.
Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ναι, κύριε. Εάν υποθέσουμε ότι ένα προσφυγόπουλο θέλει να πάει στο σχολείο και είναι 11 ή 12 χρονών, μάλιστα, σε ποια τάξη θα ενταχθεί? Σε ποια τάξη θα ενταχθεί? Με τα παιδιά των 5 ετών. Ποιος το λέει αυτό, κύριε? Δεν ξέρουμε, αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Σας ρωτάω. Υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί. Τα παιδιά δεν είναι να πάνε στην πρώτη τάξη, θα πάνε και στην πέμπτη. Κύριε μου, υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα δουν το επίπεδο μόρφωσης του και θα το προσεγγίσουν. Μόρφωσης, από δεξιά ελληνικά. Το θέμα, για να πάει κάποιο σχολείο, ναι, το ζητούμενο είναι η γλώσσα που μιλάει. Μα πώς θα συνοηθεί με το δάσκαλο? Να του πει αριθμητική, να του πει γεωμετρία, να του πει οτιδήποτε άλλο που θέλει κάποια προπαιδεία. Αν ξέρει ελληνικά, λοιπόν, σε ποια τάξη πρέπει να πάει? Αν ξέρει ελληνικά. Ναι. Κανονικά. Μάλιστα. Άρα ποιο από τα παιδιά. Άρα εσείς ελληνικά αναδεικνύετε ένα άλλο πρόβλημα. Το ότι, ναι, εφόσον δεν μιλάνε τη γλώσσα. Ναι. Δεν το θέμα πρέπει να μάθουν τη γλώσσα πρώτα. Όχι, το πρόβλημα δεν είναι σε ποια τάξη θα πάνε, αλλά πρέπει να μάθουν, ναι, τη γλώσσα. Ακριβώς. Διότι έτσι υποβαθμίζεται όλη η τάξη όταν, ας το πούμε, γίνει ανομοιογενή. Πολύ σωστά το είπατε. Να είστε καλά, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Και κάτι τελευταίο. Δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Ζητάμε συγγνώμη, αλλά. Πρέπει να κλείσουμε. Πάει, λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, ναι. Για το θέατρο, Γιώτα Παπαγεωργίου, Γαλήνη Ζουμπούλη, Τζανής Θωμάς, Μιχαηλίδης Κώστας, Σαριλάκης Κώστας, Κατζιουάνου. Αυτός είναι για το μαραθώνιο. Κάλεμος Αλέξανδρος, Τζίμος Γιάννης, Συμφορίδου Νεφέλη. Συμφορίδου Νεφέλη. Ναι. Μέστειλε στο Α2 και γράφει Χατζιωάννου Ανδρέας, λέει μαραθώνιος. Ναι. Πώς να τον πω τώρα ότι κέρδισε για το θέατρο? Είτε μαραθώνιο είτε θέατρο, κάτι κέρδισε πάντως άνθρωπο. Λοιπόν, ναι, για το μαραθώνιο, Στέλλα Αξιλιθιώτη, Παπουτσί Φέδρα, Ρίμπα Θόδωρος, Βυζιεινό Σάκης, Τριανταφυλλίδης Ανδρέας, Ελένη Ερίκα, Νατάσα Παπαναστασίου, Κυριάκος Ανδόπουλος, Γιώργος Χατζηγιάγκος. Είδες πόσες γυναίκες θα ακούνε? Βέβαια. Θα μένε. Γεια σας. Δεν μη σε χάσουμε. 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 Γεια σας. Δεν μη σε